Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Πονοκέφαλος και έντονος προβληματισμός στο μαξί μου από τους όλο και πιο σκληρούς άτυπους ισοκομματικούς εκβιασμούς. Πρωτοκλασσάτοι υπουργοί και όχι μόνο πιέζουν τον Αντώνη Σαμαρά για πρόωρες εκλογές με ασπίδατη λίστα. Έντονες ζυμώσεις και συστάξεις παλέμαχων βουλευτών που ετοιμάζουν δυναμικές παρεμβάσεις κατά των νέων μέτρων και πληθυριασμών. Δεν θέλω πρόωρες εκλογές, αλλά και δεν εκβιάζομαι από κανέναν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά. Τελεσίγραφο της Τρόικα μέσα στο λιοπύρι του Αυγούστου. Λύστε τώρα τα θέματα των κόκκινων δανείων και ξεκινήστε τους πληθυριασμούς στα ακίνητα. Η απαγόρευση των πληθυριασμών συνιστά διαταραχή της αγοράς, επιμένουν οι διεθνείς τοκογλύφοι. Ανακριτές ακινήτων, αντί για τα δικαστήρια, θα αποφασίζουν ποια σπίτια θα πηγαίνουν σε πληθυριασμό. Μαύρα κοράκια καλούν Γερμανούς και Αυστριακούς πολίτες να αγοράσουν σπίτια στην Ελλάδα της φτώχειας για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλάζουν τον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας μας οι απαιτήσεις της Τρόικα. Με εντολή των δανειστών έρχονται συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Μεγάλες περικοπές στα ΕΦΑΠΑΞ, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στις παροχές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας από το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί το νέο ασφαλιστικό. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Και αφού έφαγε αστακούς μπαρμπούνια και γόνους καλαμαριού, απολαμβάνοντας τις έτσι κι αλλιώς μόνιμες διακοπές του, ανεπιθύμητος για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι κάτοικοι της Σάμου που παρατηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός έβγαλαν αφίσα οργανώνοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πεντάστερο ξενοδοχείο της Κλειδής που διαμένει, ζητώντας του να εγκαταλείψει άμεσα το νησί τους, χαρακτηρίζοντας τον εθνικό προδότη. Αρνιέμαι, οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαπετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάθεα τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνω ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυλιά. Αρνιέμαι να με κάνω ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυλιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 Αυγούστου του 2013 και αμέσως τώρα ξεκινά το αποκαλυπτικό δελτίο. Και μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε, τι συνέβη στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είπε ο κύριος Ομπάμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, πώς μας τράβηξε τα αυτή, που μας είπε ρε παιδιά, σταματήστε πια τη σκληρή λιτότητα. Και βέβαια, εμέσως χτύπησε το καμπανάκι και στη Γερμανία, στη Μέρκελ και στους συναυτούς, στους διεθνείς τοκογλύφους δηλαδή. Ερχόμαστε στη σκληρή πραγματικότητα. Οι εκβιασμοί από την Τρόικα είναι συνεχείς. Σταματήστε το τέλος των πληστηριασμών, τις άρσεις των πληστηριασμών, μέχρι εδώ. Κανονίστε με τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες και βέβαια άμεσα, άμεσα, όπως το λέω ακριβώς, πρέπει να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και στην πρώτη κατοικία. Η κυβέρνηση προσπαθεί, διότι αρχίζουν και τα παράπονα, αρχίζουν και τα δύσκολα. Οι γαλαζοπράσινοι βουλευτές πλέον δεν έχουν τη διάθεση να καθίσουν να φάνε κι άλλο σκαμπύλι από τον κόσμο ο οποίος έχει ψηφίσει και έχουν μπει στη Βουλή. Δεν τους λέει, κύριε, μας τα πήρατε όλα.
Μας πήρατε τους μισθούς, συντάξεις, μας απολύσατε, μας τσακίσατε, μας στοχοποιήσατε, βάζετε χέρι παντού. Θα μας πάρετε και το κεραμίδι, αυτό το οποίο μια ζωή κάναμε, μια ζωή το είχαμε και βάζαμε την οικογένειά μας. Πάρα πολλά. Συγγνώμη βέβαια για το θέαμα, θα το βγάλουμε τώρα, είναι, θα το δούμε σε λίγο το θέμα αυτό. Είναι από τους κατοίκους της Σάμου που έβγαλαν σήμερα ένα φέιβολάν, μια αφίσα, ήσαν επιθύμητος της Σάμου, εμείς οι Σαμιώτες ζητούμε από τον Εθνικό Προδότη να σταματήσει να κάνει διακοπές στο νησί μας, τα λοιπά. Θα το δούμε αυτό το θέμα μετά για να δούμε τι συμβαίνει εκεί στη Σάμου, τι συνέβη, τι διαδήλωση κάνανε έξω από το ξενοδοχείο το οποίο μένει ο πρώην Πρωθυπουργός και συνεχίζει διακοπές του. Έχουμε πολλά να πούμε για το ασφαλιστικό χάρτη που αλλάζει από Σεπτέμβριο, θα γίνει χαμός. Όπως σας έχουμε πει, η σύνταξη που κατοχυρώνεται είναι 360 και από εκεί και πέρα ως όσον εαυτό σωθείτο. Έχουμε να κάνουμε μια σύνδεση με την Ιθάκη, με τον Δήμαρχο της Ιθάκης, ο οποίος έστειλε μια πολύ παράξενη επιστολή στους υπαλλήλους του Δήμου και τους λέει: δεν εκτελέσατε τον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε, δεν ξοδέψατε τα 6 εκατομμύρια που έπρεπε για να γίνουν έργα, άρα θα απολυθείτε. Εσείς είστε υπεύθυνοι, λέει, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Πολύ παράξενα πράγματα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Καλησπέριζω αμέσως τώρα τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντώνη. Δύσκολες εβδομάδες έρχονται, κυρίως στο θέμα των πληστηριασμών που είπες, θα δοκιμάσει σε μεγάλο βαθμό όχι την αξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία βλέπουμε ότι θέλει να προχωρήσει στην άρση της προστασίας υπό την πίεση των δανειστών, της αξιοπιστίας των βουλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω να τα πούμε μετά. Να καλησπερίσω τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα. Δύσκολες μέρες, πολύ δύσκολες μέρες έρχονται. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που έχετε πίσω από την πλάτη σας, το θεωρώ όχι απλώς αντιαισθητικό, το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ προσβλητικό για όλους. Πολιτικά επιχειρήματα μπορούμε να ανταλλάξουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει θέση σε ένα πολιτικό διάλογο. Μπορεί να συζητήσουμε τα πάντα και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον. Ωραία. Είναι όμως μια πραγματικότητα των κατοίκων του ενός νησιού ακριτικού. Επίσης να σας πω ότι, εγώ είχα ενημερωθεί για όλα τα θέματα του δελτίου σας. Δεν μου είχαν αναφέρει αυτό. Αλλά πάση περιπτώσει, άμα θέλετε, το συζητάμε. Και δεν πρόκειται προφανώς για κατοίκους ενός νησιού, τα οποία δώσανε και πολύ ισχυρό ποσοστό. Ακόμα και τώρα που το Πασόκ είναι χαμηλά, δώσανε πολύ ισχυρό ποσοστό στις τελευταίες εκλογές. Θα το συζητήσουμε. Δεν είναι κάτι καθένας, αξιόλογο. Αλλά είναι ο καθένας ανάλογα με την αισθητική του και με τη σοβαρότητά του, εκφράζεται κιόλας. Σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Άλλωστε, είστε σοβαρός και έντιμος και πάντα όταν έρχεστε μιλάμε πολιτικά. Έτσι, γιατί τα θέματα δεν είναι απλά. Ο κόσμος πεινάει, κύριε Τσίκα. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει και το κεραμίδι του. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Θέλω να σας πω ευθέως από την αρχή της συζήτησης, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Καψαμπέλης σε αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ριζικά αντίθετο στην άρση των πληστηριασμών. Αντιθέτως, ριζικά αντίθετο. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αρθεί η απαγόρευση. Χωρίς αστερίσκους. Το λέω γιατί, συγγνώμη, για να βοηθήσουμε την κουβέντα, μιας και ξεκινάμε. Πολλές φορές στο παρελθόν σε άλλα θέματα έχουν ξεκινήσει οι αντιθέσεις, μετά αρχίζει να μπαίνει νερό. Λίγο νερώνει η συζήτηση και στο τέλος βρίσκεται μια μέση λύση. Θα σας πω, μισό λεπτό να σας πω. Σήμερα υπάρχει απαγόρευση να γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας για πάνω από 200.000 ευρώ. Εμείς όχι απλώς είμαστε αντίθετος ΠΑΣΟΚ και σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε αντίθεσή του, αλλά ζητούμε να παραταθεί η απαγόρευση πληστηριασμών και για το 2014, όπως ισχύει σήμερα και για το 2013. Έχουμε χρόνο. Και να καλησπερίσω τον κύριο Σταύρο Μακαρίου, τον πολιτευτή στην Εύβοια των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα κύριε Μακαρίου, θα έχουμε καλησπέρα, χρόνο. Κύριε Μιλωνάκη. Δεν έχω χρόνο επειδή θέλω να πω στην Εύβοια. Μιλάμε όμως για την πρώτη κατοικία, είναι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μιλήσω και εγώ για την Εύβοια και για κάποιους νομούς οι οποίοι εθίγησαν το 2007 με τις πυρκαγιές για τα πυρόπληκτα δάνεια, έτσι. Αμέσως μετά το διαφημιστικό, δεν θα σας αλείψω. Ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσω και να ευχαριστώ που είναι κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, το μέλος της ΟΛΜΕ. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα. Ανοιχτά ζητήματα εσείς. Τι θα γίνει? Έχετε μιλήσει καθόλου με τους γαλαζοπράσινους βουλευτές? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό, γιατί ο Υπουργός έχει πάρει διαζύγιο με το διάλογο. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θα μας τα πείτε όλα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια νέα κυβέρνηση. Ούτε και ο Υφυπουργός έχει στην πραγματικότητα κάνει σοβαρό διάλογο με την Ομοσπονδία.
Δεν ξέρω βέβαια και πόσο μπορεί να κινηθεί. Ωραία. Και ο Υπουργός. Έχουμε χρόνο να μας τα πείτε. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία επαφή. Να καλησπερίσω και να ευχαριστώ που είναι κοντά μας την κυρία Αναστασία Κωνσταντινίδου. Είναι νευροπαθής, αιμοκαθαρούμενη. Ήρθε να κάνει μια καταγγελία και βεβαίως τη φιλοξενούμε. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και μην στεναχωριέστε. Εδώ θα τα πούμε και να μην είστε αγχωμένοι. Όλα θα τα πούμε. Έτσι βλέπω. Σήμερα κάνατε την αιμοκάθαρση. Ήταν η μέρα σας. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η Ain Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα Ain Expert Protection. Μωρό μου, κλείσε τα μάτια και κάνε μια αρχή. Να πάμε εκείνο το ταξίδι που λέγαμε. Μισό. Πάρουμε και καινούργιο αυτοκίνητο. Μισό. Και αδερφή μου να αγοράσει το σπίτι που θέλει. Μισό. Πόσα πράγματα νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα συντριβάνι. Ρίξτε το κάπου που μπορεί να πιάσει τόπο. Jackpot στο Joker. Με μισό ευρώ ίσως πραγματοποιήσεις τις ευχές μιας ολόκληρης ζωής. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ. Με ένα μόνο γέμισμα μπορεί να διανύσει 1.579 χιλιόμετρα. Η αμέσως πιο οικονομική λύση είναι το ποδήλατο. Citroën σε 4 diesel. Κάν το δικό σου χωρίς τέλη κυκλοφορίας με 13.900 ευρώ. Τιμή χαμηλότερη και από αυτή της βενζίνης. Καλλιέργης. Γερά. Αντισεισμικά ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλλιέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλλιέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλλιέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Υπάρχει μια αξία που μας οδηγεί σταθερά μέσα στο χρόνο. Δίνουμε σημασία στην ουσία. Και τώρα που ξανά τα ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά, είμαστε πραγματικά δίπλα σε κάθε Έλληνα για να νιώθει ασφάλεια και να κοιτάζει μπροστά. Ασφάλεια Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες. Ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σας, με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε το δελτίο μας και προτού μπούμε για τα καλά στα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν, για να δούμε το νέο Gauleiter που μας φέρνουν οι Γερμανοί, το νέο τοπάρχι δηλαδή στη θέση του Φούχτελ. Μπορούμε να το δούμε. Είναι ο Hans Jürgen Belfergst. Αυτός αριστερά, όπως το βλέπετε, είναι το δεξί χέρι του Ρέσλερ. Το θυμόσαστε το Ρέσλερ, τον αντιπρόεδρο, τον αντικαγκελάριο. Τον άνθρωπο ο οποίος κατά 90% λέει εναντίον της Ελλάδος. Έτσι, αυτός λοιπόν ο Hans Jürgen Belfergst, αν το διαβάζω καλά, είναι ο νέος τοπάρχης της Γερμανίας στην Ελλάδα, είναι φιλελεύθερος. Στη Γενική Γραμματεία είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Συνεργασίας και Ανάπτυξης στη Γερμανία. Και βέβαια, εδώ μπορούμε να πούμε, ευχαριστώ πολύ, μπορούμε να πούμε, Ανδρέα, και ξεκινάω από σένα, ότι μας αντιμετωπίζουν πλέον σαν αφρικανική χώρα. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς ακριβώς μας αντιμετωπίζουν αφρικανικοί ή ως αποικία ή ως οτιδήποτε. Ναι. Ούτε ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες της αντικατάστασης. Αλλά αυτό που είπες είναι σημαντικό, δηλαδή ότι ως συνεργάτης του κυρίου Ρέσλερ, ναι, μάλλον δεν πρέπει να νιώθουμε πολύ άνετα με αυτή την εξέλιξη. Όχι ότι παίζουν τελικά μεγάλη σημασία τώρα τα πρόσωπα, Αντώνη. Μην μπαίνουμε στην παγίδα ότι τα πρόσωπα, υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση την οποία οφείλει ο κάθε εκπρόσωπος της Γερμανίας να εφαρμόσει. Αλλά όντως ο κύριος Ρέσλερ δεν είναι απλός αντικακελάριος, είναι και αρχηγός του κόμματος των φιλελευθέρων, του συνεταίρου της κυρίας Μέρκελ, και είναι το πιο σκληρό κόμμα. Έτσι. Σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα, όχι γιατί, για να μην το δαιμονοποιούμε, όχι γιατί μισούν τους Έλληνες επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά γιατί εκφράζουν ένα μικρό κομμάτι, αυτό το 4-5%
του γερμανικού εκλογικού σώματος, το οποίο θέλει πιο σκληρή πολιτική, πιο γερμανοκεντρική πολιτική στην οικονομία και σε όλα τα θέματα. Οπότε εμείς είμαστε μια χαρά, εντός εισαγωγικών, μια χαρά θύματα για την πολιτική. Εγώ απλώς το ανέφερα, κύριε Τσίκα, αν για την ιστορία, αν υπάρξει κάτι το οποίο θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Φούχτελ, τον οποίο αντικαθιστά. Έτσι. Ο κ. Γιωσέβιξ ήταν υφυπουργός εργασίας στην γερμανική κυβέρνηση. Η δουλειά του είναι να προωθεί ορισμένες συνέργειες ανάμεσα στην ελληνική και τη γερμανική διοίκηση, κυρίως για την παροχή τεχνογνωσίας. Π.χ. όπως για παραδείγμα χάρη συνεργασία στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σε διάφορα θέματα. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο κ. Φούχτελ δεν έχει ουσιαστικά προκαλέσει με το έργο του, μάλλον σε ορισμένους τομείς. Σιωπηρά κάπου προσπάθησε κάπως να βοηθήσει. Δεν ξέρω να το αποτιμήσω το έργο του, έτσι. Θα μπορούσαν όμως ίσως οι υπουργοί και τα στελέχη των υπουργείων, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους, να συνεργαστούν. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα αίτημα των ελληνικών κυβερνήσεων, διότι υπήρχαν διάφορα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε κι εμείς να μάθουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την ελληνική διοίκηση με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνοντας και την αυτοδιοίκηση κτλ. Στο δεύτερο σκέλος συμφωνώ κι εγώ με τον κύριο Καψαμπέλη, πράγματι. Το Γερμανικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, κυρίως λόγω προσήλωσης στην νομισματική ορθοδοξία και σε μια αντίληψη ότι μόνο τα ελλείμματα είναι πρόβλημα, δεν έχει καθόλου σε καλή μοίρα ούτε την κοινωνική ούτε την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομικής πολιτικής. Και είναι αλήθεια ότι επηρεάζει, θα το έλεγα, αρνητικά. Μάλιστα. Στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης σε σχέση με τους χριστιανοδημοκράτες της κυρίας Μέρκελ. Αλλά βεβαίως είναι προφανές ότι και αυτό συγκεκριμένος θα έχει ένα καθήκον με βάση το πλαίσιο γενικά της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε εάν πράγματι υιοθετεί και του κόμματός του των Φιλελευθέρων. Αυτές πάντως είναι πράγματι ένα μικρό κόμμα, το οποίο το έχει ανάγκηση με χριστιανοδημοκράτη κυρία Μέρκελ για να μπορεί να κυβερνά, διότι είναι κυβέρνηση συνεργασία. Αυτό μας έχει δείξει πιο πολύ αντεθνική στάση. Έτσι, αντεληνική είναι η σκληρή γραμμή που λέει, κύριε, ότι εφόσον έχετε ελλείμματα, δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε για τα ελλείμματά σας. Εντάξει, έτσι καμώ, αλλά όλοι έχουν ελλείμματα. Υπάρχει χώρα που να μην έχει ελλείμματα. Αυτό είναι η σκληρή γραμμή. Υποβαθμίζει εντελώς το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα της κοινωνικής προστασίας, της περιβαλλοντικής προστασίας κλπ. Γρήγορα όμως. Θέλω να βάλω στο τραπέζι το εξής, την χρονική συγκυρία που γίνεται αυτή η αντικατάσταση. Έχει προηγηθεί η προετοιμασία και με μεγάλες έτσι βαρύτουπες ανακοινώσεις και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπαράκ Ομπάμα. Μήπως έρχεται κάποιος πιο αυστηρός, πιο έτσι δυναμικός για να μας καταδείξει. Ωραία. Ότι πάντως, εμείς ο ωκεανός είναι μακριά και ότι εμείς είμαστε κοντά. Ωραία. Στη Γερμανία. Το δώσαμε έτσι το θέμα για τον κόσμο για να έχει έτσι να το γνωρίζει. Να πω κάτι. Η τύχη του κόμματος των Φιλελευθέρων είναι το κλειδί των ερχόμενων γερμανικών εκλογών του Σεπτεμβρίου. Διότι αυτό το κόμμα βρισκόταν πριν από λίγο χρονικό διάστημα εκτός ουσιαστικά βουλής με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ήταν κάτω από το 5%. Το οποίο θα σήμαινε ότι η κυρία Μέρκελ δεν μπορούσε να επαναλάβει το σημερινό κυβερνητικό συμβάσμα. Θα μπορούσε. Τότε οι μόνες επιλογές θα ήταν ή να κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους κυβέρνηση ή η κυρία Μέρκελ και οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες. Που θα σήμαινε πάντως μεγαλύτερο ειδικό βάρος των σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας που έχουν πιο ήπια αντίληψη για τα ελληνικά πράγματα στην γερμανική κυβέρνηση. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι οι Φιλελεύθεροι είναι στο όριο. Νομίζω ότι είναι το κλειδί των αποτελεσμάτων. Πάμε να δούμε όμως, γιατί σήμερα το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος ήταν λίγο έτσι αιχμηρό. Μπορούμε να το δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος στο σημερινό. Ορίστε. Το πρώτο θέμα της Κυριακής. Εντάξει, έκανα λάθος. Βέτο λοιπόν βουλευτών Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ στις κατασχέσεις. Δεν θα πέσουμε τώρα για ένα παλιόσπιτο. Η κυβέρνηση λοιπόν ψάχνει εναλλακτικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να πω και στον Ανδρέα τον Καψαμπέλη και στον κύριο Παπαχρήστο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ανδρέα, το είπες προηγουμένως, ότι δυσκολεύονται πλέον οι γαλαζοπράσινοι βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά να ψηφίσουν άλλα νέα σκληρά μέτρα, οριζόντιες απολύσεις, το έχουν πει άλλωστε. Mm-hmm. Και βέβαια, επειδή παίρνω αφορμή από αυτό το πρωτοσέλιδο, γιατί εδώ μιλάμε και για Νέα Δημοκρατία και για Πασόκ. Ναι, και έχουμε ακούσει, Αντώνη, βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, ονομαστικά συγκεκριμένους, που λένε ότι μέχρι και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βούλτεψη, και το λέω ειδικά γιατί έχει έναν τίτλο, είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, έχουν πει ότι αυτά δεν περνάνε. Αλλά
όπως εύστοχα επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις. Μάλιστα. Εκεί βρίσκεται, αν θες, η παγίδα. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, επειδή είσαι έμπειρος πολιτικός συντάκτης και ένας από τους καλύτερους που έχουμε για να το δούμε. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να δούμε ορισμένες κάρτες και εσύ και ο κύριος Τσίκας, αλλά και ο κύριος Παπαχρήστος και ο κύριος Μπακαρίου. Θέλω να σχολιάσουμε, γιατί πριν από λίγες μέρες, ξαφνικά εντελώς, ο κύριος Σαμαράς, επειδή κάποιοι προφανώς εσωκομματικά τον εκβίαζαν εντός εισαγωγικών. Ναι. Ότι από τη μια μεριά, γιατί είπε δύο κουβέντες, δεν θέλω προώρες εκλογές, αλλά δεν θα εκβιαστώ και από κανέναν. Αυτό δεν είπαμε. Αυτό δεν είπε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τις δύο περιπτώσεις. Ορίστε, ζητούν άμεσα εκλογές. Δεν θέλω εκλογές, λέει. Πού απευθύνεται όμως ο κύριος Σαμαράς? Προφανώς απευθύνεται, Αντρέα, και θέλω την άποψή σου και των άλλων παριστομένων, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση συνέργειες, αυτά τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα, δηλαδή απολύσεις, μισθούς και συντάξεις, τσεκούρεμα κτλ. Και θέλουν άμεσα εκλογές μέχρι 6 Νοεμβρίου, τελειώνει το 18μήνο. Με λίστα. Δεκεμβρίου. Τέλος πάντων. Δίστανται οι απόψεις, αν είναι. Ωραία, εντάξει, για να μην το αδελέμε. Ωραία. Αυτοί λοιπόν ποιοι είναι? Πάμε να τους δούμε. Είναι ο κύριος Κώστας Αρβανιτόπουλος, υπουργός Παιδείας. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας. Είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εντάξει, εγώ κρατώ μια επιφύλαξη ως προς το αν. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Και τα υπόλοιπα ονόματα. Ο κύριος Μιχελάκης, εσωτερικών. Ο κύριος Βρούτσης. Έχουμε κι άλλους. Έχουμε τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Την κυρία Ζέτα Μακρύ. Τον κύριο Χαρακόπουλο. Αυτοί λοιπόν ζητούν άμεσες εκλογές. Και υπάρχουν άλλοι. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά, αφήστε τους προηγούμενους. Μην πάμε εδώ. Αντρέα. Αυτή που είπε στην Υπουργή. Εγώ έχω μια επιφύλαξη για το αν υπάρχει αυτή η ευθεία αντιστοίχηση των λόγων του Πρωθυπουργού με υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς αναφερόταν σε υπουργούς του και βουλευτές, διότι σε καμία περίπτωση. Καλά, σε ποιους αναφερόταν? Μπορεί να. Γιατί το θέμα των πιέσεων. Μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί δηλαδή μπορούν να το θέτουν. Κομματικά τώρα από το Πασόκ ο κ. Βενιζέλος να του ζήταγε εκλογές. Κοίταξε. Γιατί το είπε ότι δεν θέλω πρόωρες εκλογές? Σε ποιον απευθύνονταν? Μπορεί να απευθύνεται και σε άλλες δυνάμεις εκτός του κοινοβουλίου. Δεν το. Εν πάση περιπτώσει ας το διευκρινίσει. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, επί ποιο σκοπό? Αυτοί ζητούν προφανώς για να είναι με τη λίστα, διότι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Ότι θα έχουν πρόβλημα στην ψηφοφορία με Σταυρό. Γι' αυτό το κάνουν προφανώς. Γιατί άλλο να το κάνουν? Κοίταξε, καταρχάς να σου πω κάτι. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος που βλέπω εδώ, ο τελευταίος που θα τον υποστηρίξει όπως ξέρεις είμαι, αν γίνουν εκλογές με λίστα, επειδή είναι κάπου 13ο, 14ο, δεν βγαίνει με τίποτα. Αν γίνουν εκλογές με Σταυρό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί είναι αλλά, που θα πιάσει την 28η θέση, να πούμε. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος πρέπει να ξαναβγεί πρώτη Νέα Δημοκρατία για να είναι ξανά βουλευτής. Νομίζω ότι το θέμα, το παρασκήνιο έχει να κάνει με το εξής. Όσο πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο, η πίεση για τη λήψη μέτρων νέων ή παλιότερων που θα ονομάζονται κάπως αλλιώς. Μεταξύ των οποίων και η άρση της προστασίας των πληστηριασμών, η πίεση αυτή θα μεγαλώνει. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε εκεί γύρω στον Οκτώβριο, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε τα θερινά τμήματα που προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, θα φτάσουμε εκεί γύρω στον Οκτώβριο με το εξής δίλημα. Ή περνάνε τα νέα μέτρα, ή ψηφίζετε κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τα νέα μέτρα. Ωραία. Πέφτουμε και πάμε σε εκλογές. Και ο κύριος Παπαχρήστος ότι εμείς κύριοι δεν ψηφίζουμε τα νέα μέτρα. Αυτό το είπε ο κύριος Τσίκας προηγουμένως. Ο κύριος Τσίκας δεν θα μου επιτρέψει με όλο το σεβασμό να του πω ότι δεν είναι βουλευτής. Είναι στην κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Και λοιπόν, δεν έχουν συζητήσει. Δεν ακούει τι λέει. Εγώ ξέρω και δικαιούμαι όπως ο καθένας από εμάς να έχει πολλές επιφυλάξεις, όχι προσωπικά για τους συγκεκριμένους βουλευτές, αλλά για τη στάση των βουλευτών σε πολλά πράγματα. Που ενώ ξεκινάνε, ξαναλέω, να λένε όχι, στην πορεία αρχίζουν και νερώνουν το κρασί τους. Αυτό έχει συμβεί. Έχουμε παραδείγματα βουλευτών και στο πρόσφατο παρελθόν που έχουν πει ότι δεν θα ψηφίσουν τη μία ή την άλλη διάταξη και ιδιαίτερα και στο πολυνομοσχέδιο που μας αφορούσε. Αυτό όμως είναι κάτι μισόλεπτο, γιατί εδώ υπάρχει κάτι ειδικό. Σου λέει, κύριε, είναι το τελευταίο προπύργιο. Ένα
το κεραμίδι του ανθρώπου με τα παιδιά του. Συμφωνούμε στην προκειμένη περίπτωση ότι θα πρόκειται για ένα ανάλγητο μέτρο. Σας θυμίζω όμως ότι στην Ισπανία που δεν βρίσκεται σε μνημόνιο, ήδη έχουν κατασχεθεί χιλιάδες σπίτια και έχουν βρεθεί χιλιάδες Ισπανοί στο δρόμο. Ως εκ τούτου αυτό η Τρόικα το έχει εφαρμόσει σε μια χώρα που επισήμως δεν βρίσκεται κάτω από καθεστώς μνημονίου. Α, λέτε δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να το εφαρμόσει και εδώ. Εγώ καλά, αυτό είναι πιστεύω. Σίγουρο. Και θα σας πω, συγγνώμη, δύο λεπτά. Και μετά ο κύριος Μακάρι. Ναι. Και να πούμε για να μην πάλι είμαστε στον αέρα. Εδώ υπάρχει μια, όχι άλλο θέλω να πω, ότι υπάρχει μια εδώ και πολύ καιρό νοοτροπία που αναπτύσσεται στη Γερμανία από τη γερμανική κυβέρνηση, από το γερμανικό κράτος. Προς τους Γερμανούς πολίτες. Έχουμε ένα θέμα σημαντικό. Έχουμε εξέγερση στο κέντρο μεταναστών στην Αμυγδαλέζα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Η κυρία Καζάκου. Κυρία Καζάκου, μας ακούτε? Σας ακούω πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει εκεί στο κέντρο μεταναστών? Κύριε Μελωνάκη, έχουν εξεγερθεί οι κυρίοι, έχουν βάλει φωτιές. Ναι. Έχουν απασχολήσει όλη την αστυνομία, όλη την πυροσβεστική, να μας κάψουν ζωντανούς. Πυροβολισμοί. Κυρία Καζάκου, μένετε απέναντι, μου λένε τώρα. Ναι, απλώς τους βλέπω. Υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, τους βλέπω. Υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία εκεί με 25 πυροσβέστες και οχήματα, γιατί μας εμπνεώνουν τώρα. Έχει τα πάντα, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Γίνεται το χαμός από την Καμπρά. Το μόνο που οι πυροβολισμοί, οι φωτοβολίδες κρότου λάμψης. Γίνεται, κύριε Μελωνάκη, ο χαμός κυρίου. Ο χαμός κυρίου. Δεν είναι μόνο αυτό ότι τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε. Απασχολούν τώρα και την αστυνομία, απασχολούν και την πυροσβεστική. Τους απασχολούν όλους. Μάλιστα. Εδώ μας πληροφορούν τώρα, το επιβεβαιώνει και η πυροσβεστική, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις αρκετές. Ακριβώς. Αφού σας λέω, τα είδα. Μάλιστα. Τα είδα και έχουμε τρελαθεί, κύριε Μελωνάκη. Δεν φτάνει όλα τα άλλα, έχουμε και αυτά τώρα. Κυρία Καζάκου, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Απλώς σας το λέω σαν αποκλειστικότητα για δεν σας κρυβώ. Δεν το αναφέρουν τα άλλα κανάλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, έτσι, κύριε Τσίκα. Εάν αρχίσουν τώρα οι. Θα ξεκινήσει η αστυνομική κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Εκεί είναι η καταστάση της αστυνομίας, ήταν και κάποιες και κάποια εκπαιδευτικά δείγματα της αστυνομίας. Είναι από τις καλύτερα φυλασσόμενες αυτές. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα και. Εκεί είναι διαφορετικό. Το πρόβλημα ήταν το παλιό στρατόπεδο που είναι εντελώς διαφορετικό. Σαν Μιγδαλέζα, ήταν σχολές, έχουν εγκαταστάσει κτλ. Και βεβαίως δεν μπορεί να μην έχουμε κέντρα, διότι όταν έχετε κάποιος πρέπει να μπορεί, φυσικά με ανθρώπινες συνθήκες προφανώς, αλλά να μπορεί να παραμένει ένα διάστημα μέχρι να του δοθεί άσυλο ή αν δεν χρειάζεται άσυλο, να βγει κάπου πρέπει να μένουν. Αλλιώς θα μένουν στο κέντρο της Αθήνας σαν εξέλιγκ. Πρέπει να επιλέξουμε, πρέπει να είμαστε λίγο μετρημένοι. Εμείς τα έχουμε αναδείξει από εδώ, κύριε Τσίκα, και μάλιστα έχουμε πει για τις ασθένειες οι οποίες κυκλοφορούν, γιατί υπάρχουν προβλήματα εκεί, η ασφάλεια όλων των κατοίκων γύρω-γύρω. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω πάντως ότι εκεί η ασφάλεια επηρεάζεται, διότι είναι θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι φυλάσσονται οι χώροι. Είναι πολύ υγιεινά και το φαγητό και η φιλοξενία. Αλλά και αυτοί έχουν μεταξύ τους, ανάλογα από πού προέρχονται, από ποιες χώρες, τα προβλήματα. Δηλαδή, πέρα από τις ασθένειες, έχουμε και τα δικά τους τα εθνικιστικά, τα δικά τους τα προβλήματα. Συμφωνούμε. Και εύχομαι να μην προχωρήσει η πυρκαγιά ούτε έξω, ούτε και να κινδυνεύσουν. Για να γυρίσουμε πάλι στα δικά μας τα θέματα. Γιατί και αυτοί φυλάνε. Ωραία. Έγινε, εμείς το αναδείξαμε αμέσως, το μεταφέραμε αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα αυτό το θέμα. Λέγαμε, κύριε Τσίκα, για το πρόβλημα πλέον των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Είναι δεδομένο ότι η Τρόικα, το είπε ο κύριος Παπαχρήστος στην Ισπανία τι έγινε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, εκβιαστικά πλέον λέει, τελειώνετε με τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών και ξεκινήστε πληστηριασμούς. Και ο Ανδρέας Καψαμπέλης, όπως και πολλοί βουλευτές, αλλά και σύμφωνα με το πρώτο θέμα και σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, πιέζουν πλέον την κυβέρνηση προς κάθε κατεύθυνση να σταματήσει, να μην αρθεί ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν. Καταρχάς, νέα μέτρα υπό την ευρύτερη έννοια, επειδή υπήρξε και αυτή η συζήτηση, δηλαδή νέες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις κτλ., δεν μπορούν να παρθούν, ούτε πρέπει να παρθούν, ούτε θα παρθούν. Τουλάχιστον αυτή είναι απόλυτη θέση του ΠΑΣΟΚ. Στη φωτιά. Το βάζω. Για το ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, ακούστε, μιλάμε τώρα για περικοπές σε δαπάνες του δημοσίου. Που πρέπει να μειωθούν. Άμα το ασφαλιστικό ανεχτεί τώρα το Σεπτέμβριο. Το ασφαλιστικό έχει σχέση και με τον ιδιωτικό τομέα και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, αλλά όταν η σύνταξή σας, κύριε Τσίκα μου, από 500-800 ευρώ που ήταν, πήγε 500 και 500. Εντάξει, το θέμα του ασφαλιστικού είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια και πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που μπαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Διότι όπως γνωρίζετε, υπάρχει και μεγάλη εισφοροδιαφυγή, δηλαδή πολλοί εργοδότες, είτε
με πονηρό τρόπο. Ναι. Είτε διότι βρίσκονται σε δυσκολία όπως είναι πολλές. Την ανεργία πολλές, δεν βλέπετε όμως. Μισό, δεν έφτασα ακόμα εκεί. Είτε πολλές επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία δεν καταβάλουν. Έχουμε την ανεργία που και αυτή μειώνει πολλές εισφορές. Και κυρίως έχουμε το μεγάλο θέμα ότι η τρίτη μεγάλη χρηματοδοτική ροή που σας λέω ήταν το κράτος. Έτσι, αυτό είναι το μυστήριο. Το οποίο έχει ένα μεγάλο θέμα. Όμως εδώ πέρα πράγματι πρέπει να συζητήσει κανείς. Αλλά όταν μιλάμε για περικοπές μισθών και συντάξεων υπό την έννοια που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πληστηριασμοί. Πάμε μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο βουλευτές γενικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Βάλτε μια ανατελεία να δούμε. Και στο 2014. Ωραία. Η απαγόρευση. Ωραία. Βάλτε μια ανατελεία και έρχομαι μετά σε εσάς και στον κύριο Μακαρίου και στον κύριο Παπαχρήστου. Πάμε να δούμε το θέμα με τους πληστηριασμούς. Ελάτε στον απόλυτο προορισμό της Μεσογείου, την Κρήτη. Αγοράστε τζάμπα, σπίτια και απολαύστε ήλιο και θάλασσα. Κάπως έτσι παρουσιάζεται η Κρήτη στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που φιλοξενεί καμπάνια εταιρείας, η οποία προσκαλεί τους ξένους να επενδύσουν σε πανέμορφα εξοχικά που βρίσκονται στις καλύτερες παραλίες της Κρήτης και πολλούνται σε τιμές ευκαιρίας. Ότι δεν θα βγει σε πληστηριασμό από τις περιουσίες των Ελλήνων που βιώνουν την οικονομική κρίση, ξεπουλιέται όσο και διαφημίζεται ως μοναδική ευκαιρία στο εξωτερικό. Στο κλίμα αυτό, ξένοι ιδιοκτήτες προσκαλούνται στοχευμένα από γραφεία του εξωτερικού να πάρουν τζάμπα τις ελληνικές περιουσίες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι κατοικίες στην Ελλάδα δεν μπορούν να μείνουν πια σε ελληνικά χέρια. Από τη μία το ξεπούλημα στους ξένους σε εξευτελιστικές τιμές, από την άλλη η άρση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Η άρση της προστασίας των ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας από την αγχώνη των πληστηριασμών επιβεβαιώθηκε και διαστόματος Γιάννης Τουρνάρα. Σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πληρώσουν, έχουν περιουσιακά στοιχεία και είναι κατά σύστημα κακοπληρωτές. Αυτούς τους πληρώνουμε οι υπόλοιποι. Υπουργέ. Το κοινωνικό σύνολο, διότι και οι τράπεζες, αν δεν εισπράξουν, χρειάζονται παραπάνω κεφάλαια, τα οποία ποιος θα τα βάλει. Την ίδια στιγμή εξετάζεται η δημιουργία μιας τεχνοκρατικής ομάδας σε ρόλο ανακριτών ακινήτων, οι οποίοι αφού ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη που βρίσκεται στο κόκκινο, θα αποφασίζουν αν μπορεί να δοθεί χάρη ή αν το ακίνητο πρέπει να τεθεί σε πληστηριασμό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στο εξωτερικό κάνουν πάρτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι με ανακοίνωσή της στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εταιρεία εξυμνεί τις ομορφιές της χώρας μας, όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά και υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες που υπόσχονται ήλιο, παραλία και θάλασσα σε ευνοϊκές τιμές, παροτρύνοντας έτσι τους Αυστριακούς να αγοράσουν εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως οι τιμές για εξοχικά διαμερίσματα και κατοικίες στην Ελλάδα βρίσκονται πολύ χαμηλά και ήδη με 80.000 ευρώ μπορεί κάποιος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του για ιδιόκτητο ακίνητο στην αγαπημένη χώρα των διακοπών του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα, προπάντων από φορολογικά έσοδα, καθώς δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και ως εκ τούτου τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την αγορά ενός ακινήτου. Όπως αναφέρεται, ήδη με 125.000 ευρώ μπορεί κάποιος να αποκτήσει στα βόρεια της Κρήτης άνετο διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων με θέα στη θάλασσα και πισίνα, ενώ για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων στη νότια Κρήτη θα πληρώσει μόνο 100.000 ευρώ. Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όλα τα τέλη, οι φόροι για τη μεταβίβαση και η αμοιβή του δικηγόρου. Κύριε Τζίκα. Ναι, λοιπόν, ναι, καταρχάς να θυμίσουμε πώς έγινε τότε η απαγόρευση των πληστηριασμών. Η απαγόρευση των πληστηριασμών. Όχι, μισό, έχει σημασία. Καταρχάς δεν ήταν θέμα της Τρόικας. Γιατί μιλάμε συνέχεια για την Τρόικα. Μισό λεπτό. Όταν. Εδώ κύριε Τσίκα, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, είναι πολύ απλό. Θα πάρετε πρωτοβουλία, ας το πούμε πολύ απλά. Αυτό που λέει 31/12/13 να γίνει 31/12/14. Έχουμε πει λοιπόν. Πάρα πολύ απλό. Ότι είναι πάρα πολύ απλό για σας. Όχι, όχι. Για όποιον όχι, βουλευτή όχι, θέλει όχι, να ψηφίσει τις δύο εγγραμμούσες τροπολογίες. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα καταθέσουμε τροπολογία σε νομοσχέδιο που θα προεκτείνει τη σημερινή απαγόρευση πληστηριασμών μέχρι 200.000 και για το 2014. Αυτό το λέτε με στη σημεία της... Μισό λεπτό, κύριε Τζίκα, γιατί εδώ μένουν αυτά. Ναι, το ψηφιστικό. Αυτό είναι είδηση που λέτε. Εάν δηλαδή έρχεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ψηφιστεί αυτό το πράγμα από τους βουλευτές και σας φέρουμε εδώ πέρα, τι θα μας πείτε. Τώρα μου κάνετε μια υποθήκη. Όχι, αλήθεια, αυτό είναι μια ερώτηση. Εγώ σας λέω μια επίσημη θέση σίγουρα. Που χθες βγήκε ο υπεύθυνος για τα θέματα ανάπτυξης βουλευτής μας ναι. Και σήμερα βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ βουλευτής μας ναι. Που είπανε την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ότι θέλουμε έτσι και άρα, θα λοιπόν, το θέσουμε στη Βουλή. Αντρέα δεν περνάει. Αν δεν το ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, πώς θα περάσει. Ξαναλέω, κρατώ επιφυλάξεις, διότι άλλο πράγμα να μιλάει κανείς για
παράταση του ισχύοντος καθεστώτος γενικά και άλλο πράγμα να έχει μπροστά του, για να μην παίζουμε με τις αγωνίες του κόσμου, έτσι, μια πολύ απλή φρασούλα που υπάρχει σε κατατεθειμένες ήδη τροπολογίες στη Βουλή. Δεν έχει σημασία από ποιον. Mm-hmm. Μπορείτε να την καταθέσετε κι εσείς και οποιοδήποτε. Που να λέει το 31-12-13 γίνεται 31-12-14. Μας είπε και ο κ. Τσίκας σίγουρα ότι θα γίνει. Θα κατατεθεί, λέει, η τροπολογία, τώρα το είπε. Εμείς είπαμε ότι ζητούμε, ότι θα καταθέσουμε για να πάει και το 2014. Δεν είναι απλά αυτά που είπατε σημερινή, τώρα, θα ακούει ο κόσμος. Η σημερινή απαγόρευση. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών είπε άλλο της κυβέρνησης, την κοιτάξτε οποία τώρα, στηρίζεται. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έτσι, πέρα να ξέρετε το εξής, δεν είναι κυρίως θέμα της Τρόικας. Πιέζουν πάρα πολύ και οι ειδικοί των τραπεζών. Λοιπόν, πρέπει όμως και οι ειδικοί των τραπεζών έχουν βεβαίως θέματα, διότι έχει γίνει ένα κεφαλαίωση, έχουν πάρει πάρα πολλά εκατομμύρια και έχουν και μια κοινωνική ευθύνη αυτά να τα διοχετεύσουν και στην πραγματική οικονομία. Διότι η ανακεφαλαίωση των τραπεζών έγινε προκειμένου να δοθούν μετά δάνεια στα νοικοκυριά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσει να αναπνεύσει. Λοιπόν, δεν πρέπει. Η Τρόικα λοιπόν πράγματι το αναφέρει αυτό, αλλά υπενθυμίζω ότι και όταν έγινε. Γι' αυτό ήθελα να το υπενθυμίσω, κύριε Καψαμπέλη. Δεν ήθελα να σα διακόψω. Θυμόσαστε ποτέ έγινε αυτό? Έγινε το 10. Έγινε το καλοκαίρι του 10. Λίγους μήνες μετά το μνημόνιο, ότι επειδή πράγματι υπήρξε λόγω των εκτάκτων συνθηκών μείωση μισθών και συντάξεων, για να μην υπάρξουν τέτοια θέματα, επικυβέρνηση Πασόκ ακόμα, Παπανδρέου, είπαμε τον Αύγουστο του 10 ότι υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών. Και τότε είπε η Τρόικα, εξέφρασε επιφυλάξεις, αλλά το επιβάλαμε τότε απλώς, ότι θα υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών. Θυμίζω απλώς ότι πριν δεν πάει πολύ καιρός που το Σπίγκελ, που είναι ο ημιεπίσημος εκφραστής της γερμανικής κυβέρνησης, είχε ένα πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο, πολυσέλιδο αφιέρωμα, που έλεγε με στοιχεία τα οποία αφισβητούνται ως προς την πραγματική τους αξιοπιστία, που έλεγε ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος, οι πολίτες του Νότου, Ελλάδας, Μάλτας, mm-hmm, Κύπρου και λοιπόν χωρών, ωραία, Ισπανίας, είναι πλουσιότεροι εξ ημών των Γερμανών, γιατί έχουν ακίνητη περιουσία. Ενώ εμείς οι Γερμανοί δεν έχουμε ακίνητη περιουσία. Ιδού η ευκαιρία να πάμε να αποκτήσουμε. Πάμε σαν αντεκδίκηση. Τώρα, δηλαδή, διάλειμμα... Δεν το κατάλαβα. Το πάμε σαν αντεκδίκηση. Όχι, όχι. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τι θα κάνετε γι' αυτό? Εμείς είπαμε εδώ και πριν από λίγες ημέρες που ήμουν πάλι φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή σας. Εμείς θέλουμε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή θίγονται δύο πράγματα. Το κεραμίδι του Έλληνα, το ένα κεραμίδι, δεν λέω για το ρεπορτάζ τα σπίτια με πισίνες, με θέα το Αιγαίο, με θέα το Ιόνιο. Μιλάω για το απλό σπίτι και μιλάω και για την υγεία του Έλληνα. Θίγονται δύο δικαιώματα που δεν πρέπει να τα στερήσουμε. Από εκεί στερά, άρα, λοιπόν, εσείς, είναι θέμα Μακαρίου, της Τρόικας, είναι θέμα ισοκομματικό. Όπως και το Πασόκ μας είπε ο κ. Τσίκας. Εμείς από την αρχή το έχουμε πει. Εφόσον τώρα ο κ. Τσίκας έρχεται με αυτή τη φρέσκια είδηση, αυτή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εδώ αυτή τη στιγμή. Για αυτό το θέμα, για το κοινωνικό μέλλον. Και ο κύριος Τουρνάρας πάντως, για να μην τον αδικούμε, αυτόν τον διαχωρισμό που έκανε τώρα. Όχι, όχι, άλλο. Τον έκανε. Υπάρχουν άνθρωποι μέχρι 50.000 ευρώ, τάχα μου στα κάρτα να μιλάει σαν εκπρόσωπο των τραπεζών, έτσι. Μην το αλλάζουμε τώρα, κύριε Τσίκα. Όχι, επειδή έκανε διαχωρισμό, λέει πραγματικά. Και έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Προφανώς ένας ο οποίος έχει μια βίλα και δεν πληρώνει τους φόρους του στο δημόσιο και επειδή τους έχει γράψει. Έτσι, αυτό λέμε. Έχει γράψει τα υπόλοιπα κίνητα στους υπόλοιπους οικογένειάς του και πληρώνει ο φτωχός λαός επειδή αυτό δεν θέλει να πληρώνει. Έκανε για την τέτοια. Πρέπει όμως πράγματι, συμφωνώ μαζί σας, να γίνει πιο σαφής και το Υπουργείο Οικονομικών και κυρίως να μην δημιουργούμε και το απευθύνω σε όλη την κυβέρνηση εδώ και στους υπουργούς ανησυχία στον απλό Έλληνα, ο οποίος πράγματι φοβάται ότι θα υπάρξει κάτι άλλο. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και παρερχόμαστε. Στην AIM δημιουργήσαμε τη Vertical Expert, την πρώτη οδοντοβούρτσα με πρωτοποριακή κεφαλή ώστε να διευκολύνει την κάθε τη κίνηση για καλύτερο καθαρισμό. Νέα AIM Vertical Expert. Ούζο Dartemis Black. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αρισμημένο φιαλό. Ούζο Dartemis Black. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Νίκολας. Center of Style. Σχολή Κομμωτικής και Αισθητικής. Γίνε σήμερα ο επαγγελματίας του αύριο. Στη ζύμη ψαχνών είμαστε περήφανοι για το χωριάτικο φύλλο μας. Γιατί το εγκρίνουν οι πιο απαιτητικοί κριτές.
οι γιαγιάδες μας. Ζύμη ψαχνών, νόστιμο, παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, όπως το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας. Για όσους ξέρουν από φύλλο. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Μας για επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται με την εξέγερση των μεταναστών εκεί στην Αμυγδαλέζα, γιατί έχουμε εξελίξεις. Να συνδεθούμε με τη δημοσιογράφου μας, την Νατάσα τη Βαρελά. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη εξέγερση στην Αμυγδαλέζα. Οι μετανάστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίνε στρώματα, πετάνε πέτρες, αρνούνται να επιστρέψουν στους θαλάμους τους και παραμένουν συγκεντρωμένοι στο προάβλιο του χώρου του κέντρου. Στην προσπάθεια που κάνουν οι αστυνομικοί τώρα να θέσουν υποέλεγχο την κατάσταση, δέχονται τα πυρά των μεταναστών, οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, πετάνε διάφορα αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς, γίνεται μια πραγματική κόλαση. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 10 το βράδυ. Στο σημείο ήδη επιχειρούν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες για να σβήσουν τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Και σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αναμένεται να φτάσουν και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Μάλιστα. Νατάσα, ευχαριστούμε, να το παρακολουθούμε το θέμα και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε, γιατί δεχόμαστε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα περίοικων και ανθρώπων οι οποίοι μένουν στην περιοχή, διότι η κατάσταση πλέον έχει γίνει εφιαλτική για αυτούς με τους καπνούς και αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε να δούμε τώρα, θέλω να πάμε, Βίκη, στο θέμα της Σάμου. Ο κύριος Τσίκας βεβαίως είπε, ο άνθρωπος, ότι αυτά είναι θλιβερά γεγονότα. Θα το πούμε γενικώς όλοι μας αυτό, κύριε Τσίκα. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο έναν πρώην πρωθυπουργό να πηγαίνει να κάνει διακοπές, αλλά μήπως προκαλεί και αυτός με τις συχνές διακοπές. Άλλωστε και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ το έχουν τονίσει αυτό. Ρε αδερφέ, κάτσε και λίγο στο κοινοβούλιο να δουλέψει που σε πληρώνει ο κόσμος. Ποιος το είπε αυτό, ποιος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ το είπε. Δεν το λένε πολύ. Ποιος το είπε. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε. Μα διαβάζουμε συνεχώς στις εφημερίδες ότι αντιδρούν. Όπως ξέρετε, στις περισσότερες ψηφοφορίες ο πρώην. Δεν λείπει συνέχεια. Εκτός από τις υποχρεώσεις του που έχει ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αυτό είναι το πρόβλημά του, η Σοσιαλιστική Διεθνής. Μα είσαι πρόεδρος δηλαδή της πηγαίνει μεγαλύτερης διεθνούς πολιτικής οργάνωσης που υπάρχει στον κόσμο σήμερα, προφανώς έχει ορισμένες. Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί να διδάξει, να κάνει σεμινάρια. Καλά τώρα, αυτό είναι προς ψόγον, δηλαδή να πας να διδάξει σε ένα. Και δεν λείπει συνεχώς από το κοινοβούλιο, δηλαδή το βλέπετε εσείς συνέχεια. Νομίζω ότι εδώ πέρα μεταθέτουμε πιθανώς κάποια πολιτική γνώμη, διαφορετική διαφωνία, που εγώ τη σέβομαι. Μπορεί να μην τη συμμερίζομαι, αλλά τη σέβομαι. Έτσι. Στο πότε κάνει διακοπές ο καθένας. Διότι εγώ μπορώ να σας αναφέρω μια σειρά παραδειγμάτων πολιτικών και πρώην πολιτικών. Για πέστε μου έναν άλλο πολιτικό σήμερα. Δεν μου αρέσει. Όχι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Είσαστε έντιμος πολιτικός. Και δεν θα το κάνω. Όχι, πέστε μου έναν άλλο πολιτικό. Δεν θα το κάνω. Καλά. Το θεωρώ αξιοπρεπές και για τον εαυτό μου και για αυτούς που τον κάνανε. Τώρα, 5, 10, 20, 30 κάτοικοι της Σάμου, οι οποίοι από τη φρασιολογία που βλέπουμε είναι καθαρά φασιστική φρασιολογία. Όταν μιλάς για εθνικός προδότης, έτσι, αν γυρίσουμε, κύριε Μιλωνάκη, στην περίοδο στο διχασμό μεταξύ πατριωτών και προδοτών, καταστράφηκε η Ελλάδα, όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού, ό,τι προσπάθεια έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είναι ντροπή. Μπορείς να πεις διαφωνώ με μια πολιτική. Έτσι. Αλλά το να παρακολουθείς που πηγαίνει ο ένας, τι τρώει, τι δεν τρώει, με ποιον κάνει μπάνιο και τα λοιπά. Όχι, δεν το θεωρώ πρόκληση και δεν θεωρώ ότι είναι το σοβαρό θέμα του ελληνικού λαού αυτό. Ωραία, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που προσδιορίζεται και προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί ο καθένας να πει λαός... έχω διαφωνία με το Α ή με το Β. Μισόλυτο, και εγώ έχω διαφωνία με πολλούς. Ο ελληνικός λαός που κατά 75% δεν θα κάνει διακοπές γιατί δεν έχει λεφτά, και ο κ. Παπαδρέου, ο οποίος κάνει συνεχείς διακοπές.
Ποιο είναι το επικριτέο, δηλαδή. Ότι έχει. Δηλαδή, ότι κάνει κάποιες διακοπές. Συνεχίζει διακοπές. Μα δεν συμφωνώ ότι είναι επικριτέο. Επικριτέο μπορεί να είναι μια πολιτική, να κάνουμε συζήτηση. Δεν συμφωνώ ότι είναι αυτό. Αυτό εμένα μου θυμίζει ήθη κλειδαρότρυπας, κουτσομπολιού των τελευταίων κουτσομπολίστικων περιοδικών των περιπτέρων του κέντρου της Αθήνας, ναι. Σαν να μιλάμε για την τάδε στάδια. Ναι, αλλά είναι ένα θέμα. Είναι πολίτες της Σάμου. Δεν είναι καθόλου θέμα, ωραία. Κύριε Μιλανάκη. Πάμε στον κύριο Χαριφάλου. Είναι θέμα εκ του αντιθέτου. Ωραία. Είναι ντροπή σε αυτούς που κάνουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ενώ θα μπορούσαν να ωραία, θα το κρίνει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να το αναδείξουμε, να το κρίνει ο κόσμος αυτό. Πάμε στον κύριο Χαριφάλου, δημοσιογράφος από τη Σάμο. Κύριε Χαριφάλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μιλανάκη. Μέσω διαδικτύου από το απόγευμα. Είχε κινηθεί αυτό, αυτή η αφίσα. Και μάλιστα ναι. Έτσι, με πολύ σκληρό τρόπο τον πρώην Πρωθυπουργό, με το αίμα αυτό και τα λοιπά. Ποιος το διακίνησε αυτό και έγινε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο? Έγινε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μια συμβολική συγκέντρωση, ναι. Με εκπροσώπους από κατοίκους περισσότερο. Μια κίνηση που ξεκίνησε χθες το απόγευμα μέσα από το Facebook, μια πρόταση που έγινε από μένα και από έναν συμπολίτη μου στο να συγκεντρωθούμε έξω από το ξενοδοχείο που διέμενε ο κ. Παπαδρέου, γιατί μόνο και μόνο ο κ. Μιλονάκη στην εικόνα εχθές το πρωί της δυσφήμισης της Σάμου να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός που μας έχει φέρει σε αυτό το κακό εδώ και 3 χρόνια στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, την εικόνα να τρώει αστακούς και μπαρμπούνια και να πληρώνει 190 ευρώ για 2 άτομα και εκατοντάδες χιλιάδες αμιώτες να μην έχουν να πάρουν μια φρατζούλα ψωμί, αυτό μας εξόργησε. Κύριε Γαριφάλου, ο κύριος Τσίκας, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, θεώρησε αυτή την αφίσα φασιστικό. Ο λόγος? Το περιεχόμενό του. Γιατί τι λέει? Μιλάει για εθνικό προδότη. Γιατί τι είναι? Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό το πράγμα? Εγώ επιμένω και λέω ότι είναι εθνικός προδότης. Μάλιστα. Εντάξει. Ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Να είστε καλά. Και το λένε άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαριφαλού. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα και ερχόμαστε στο θέμα της κυρίας. Θέλει να κάνετε καμία. Οι 10 εκατομμύρια Έλληνες δεν εξέλεξαν τον κύριο Γαριφάλου για να τους εκπροσωπεί. Ωραία. Το κλείνουμε το θέμα αυτό. Νομίζω ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και πάμε τώρα στην κυρία Κωνσταντινίδου. Η κυρία Κωνσταντινίδου είναι νεφροπαθής. Ναι. Σας καλησπέριζω και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πείτε, όταν με πήρατε τηλέφωνο με πόνο ψυχής που μου λέτε, και θέλω να τα ακούσουν όλοι οι παριστάμενοι εδώ, ότι. Εγώ είμαι αιμοκαθαρούμενη. Ναι, είμαι αιμοκαθαρούμενη εδώ και 5 χρόνια. Έχω περάσει ήδη τις δύο πρώτες επιτροπές, γιατί μου έχει βγει η σύνταξη. Και ξαφνικά, επειδή έληξε το βιβλιάριό μου 36 του 2013, 1η Ιουλίου μου κόβουν τη σύνταξη. Το βιβλιάριό σας πώς έληξε? Κάθε 3 χρόνια μας δίνουν ανανέωση για να περνάμε επιτροπές. Από το ΚΕΠΑ. Τότε που το κάνανε δεν υπήρχε το ΚΕΠΑ. Όχι, σήμερα οι επιτροπές οι οποίες ήταν επιτέβε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχει, και θέλω εδώ την άποψη και του κ. Παπαχρήστου και του κ. Τσίκα και του Αντρέα Καστοβελίδη. Να συνεχίσω να σας πω δύο πράγματα μόνο. Δεν έχει βγει μια εντολή. Ναι, έχει βγει μια εντολή. Ζήτησα από το Σύλλογο Νεφροπαθών. Είναι το άρθρο 66 και το οποίο έχει δημοσιωθεί και στην εφημερίδα Κυσιδιαρνήσεως, το οποίο λέει ότι μέχρι να σας βγει η σύνταξη, Το έχουμε αυτό, να το δούμε. Μέχρι μάλλον να περάσετε τα ΚΕΠΑ, δεν μπορεί να σας κόψουν τη σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το χαρτί, ορίστε, το πήρα. Εδώ είναι το άρθρο 65. Ναι, το άρθρο πρόταση 66. Πρόταση χορήγηση αναπηρικής σύνταξης, ναι, ναι. Το οποίο αναφέρει ότι λοιπόν. Δεν κόβεται η σύνταξη μέχρι να περάσετε ΚΕΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγα σε αυτά, ανέβηκα πάνω στο ΤΕΒΕ, έκανα αίτηση με χαρτώσιμο, τους είπα θέλω να μου απαντήσετε για ποιο λόγο μου κόψετε τη σύνταξη. Κατέβηκα κάτω, πήγα στον άλλον όροφο, μου είπε η κυρία ότι... Στον ΟΑΕ πήγατε. Στον ΟΑΕ. Τώρα αυτά είναι προς το παρόν είναι ΟΑΕ. Προς το παρόν είναι ΟΑΕ, γιατί ξαφνικά ενώ ήμουν στο ΙΚΑ, μέσα από 1η Ιουλίου με βγάζουν και με πάνε στο ΤΕΒΕ, ξαφνικά. Στον ΟΑΕ, ναι. Ενώ ήμουν στο ΙΚΑ, ας πούμε, ως ασφαλισμένη, ξαφνικά με πήγανε στο τέτοιο. Εντάξει, λέω να πάω εκεί πέρα. Πηγαίνω σε αυτή να της λέω γιατί μου την έκοψε στη σύνταξη που υπάρχει αυτό το χαρτί. Α, μου λέει θα σου δώσω τη σύνταξη τον Αύγουστο. Λέω γιατί μέχρι τον Αύγουστο πώς θα ζήσω.
Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, και εγώ μόνη μου είμαι. Λέει, θα λέω να έρθει τότε στο σπίτι μου να μαγειρεύει. Αφού είσαι εσύ μόνη και είσαι και δημόσιο υπάλληλο, έλα στο δικό μου σπίτι και να κάνει όλα. Για να κινήσει χρήμα, διότι όταν φεύγει. Α, εκεί είναι άλλο θέμα, κύριε Μιλωνάκη, περιμένετε. Τις μετακινήσεις, ενώ τις είχαμε στο ΙΚΑ, μας τις πήγανε οι Ρόλων Πολυτεχνείου 19 στο πρώην ΠΙΚΠΑ, σήμερα είναι πρόνοιας, και μας το ανεβάζουν στον πέμπτον όροφο. Και δεν έχει ανσανσέρ. Πάρα πολλές καταγγελίες, κυρία Κωνσταντινίδου. Πήγα πάνω εκεί, έγινε ο χαμός, διότι εγώ πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν είμαι ο ήρεμος άνθρωπος, και μου λένε ότι ξέρετε ανήκει σε τρία υπουργεία. Και τα τρία υπουργεία δεν μπορούν να συνοηθούν για να μπορέσουν, γιατί εμείς λέει φιλοξενούμαστε εδώ πέρα. Λέω, αυτό το οποίο κάνετε όλοι σας είναι να θέλετε να μας σκοτώσετε. Δηλαδή, και εγώ είπα ότι εάν. Εγώ έφτασα σε αυτό το σημείο. Όχι, καμία άκρη δεν βρήκα. Καμία άκρη. Εγώ το μόνο που είπα θέλω είναι ότι έρχεται σε εσάς εδώ κιόλας, πέρα. Μισό λεπτό. Δευτέρα κιόλας, κυρία Κωνσταντινίδου, θα πάτε στον κύριο Γάκη, τον υποδιοικητή του ΟΑΕ. Μακάρι, θα μπορέσουμε. Είναι εξαιρετικός. Η πόρτα του είναι ανοιχτή. Έχει έρθει εδώ πέρα, προχθές ήταν εδώ, και είπε ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Και θέλω, κύριε υποδιοικητά του ΟΑΕ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δείτε τι γίνεται με την κυρία υπάλληλο που της είπε θα σου δώσω τη σύνταξη τον Αύγουστο. Για να τη ρωτήσουμε την κυρία, πώς θα φάει η γυναίκα αυτή, πώς θα ζήσει μέχρι τον Αύγουστο. Ιούλιο-Αύγουστο, δύο μήνες. Μήπως μπορεί να μας πει κανένας. Θα πάτε λοιπόν στον κύριο Γάκη. Κύριε Μιλωνάκη μου, μπήκε ο Αύγουστος. Δεν πήρα τη σύνταξη. Μπήκα να πάω να πάρω. Κατέθεσα, ανέβηκα τους πέντε ορόφους. Ποιον Αύγουστο. Σας είπε για ποιον Αύγουστο, σας για είπε για τον χρόνο. Ναι, υποτίθεται. Τον Αύγουστο. Ναι, τα μεταφορικά μας πήγα και τα κατέθεσα για τον Ιούλιο. Μου είπανε μέσα εκεί ότι ξέρετε κάτι. Μετά από 6 μήνες τα δίνουμε. Άρα τι μου λέτε. Μου κόβεις τη σύνταξη. Μου κόβεις τα μεταφορικά. Είναι σαν να μου λες με πολύ ωραίο τρόπο. Εγώ θέλω να πεθάνεις. Γιατί μου είσαι βάρος αυτό το κράτος. Μα κάθε δύο μέρες, μέρα παρά μέρα, Ανδρέα, κύριε Τσίγκα, κύριε Μακαρίου, κύριε Παπαχρήστου, αυτή η γυναίκα κάνει αιμοκάθαρση. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, ρε παιδιά. Πώς θα το πούμε. Και κύριε Μιλωνάκη, θα σας πω κάτι. Δεν ήρθα μόνο για τον εαυτό μου. Τώρα που ερχόμουν ήρθα με ταξιτζή ο οποίος είχε καρκίνο στο στομάχι και δούλευε. Τι και μου είπε και εκείνος τα ίδια βάσανα με τον Εωπή για να πάρει τα χάπια που κάνανε 1500 και πήγε από εδώ στον Ευαγγελισμό. Ναι. Και του είπανε πήγαινε πέρασε από την Επιτροπή και δεν περνάνε και περνάνε τρεις μήνες για την Επιτροπή. Δηλαδή έλεος πλέον σε αυτό το κράτος. Γι' αυτό σας λέω, σας άκουγα τόση ώρα εδώ που μιλάτε για τα πολιτικά και λέω ή δεν καταλαβαίνουν οι πολιτικοί μας τι γίνεται. Ή πραγματικά εμάς τους ασθενείς, σας το λέω ειλικρινά, θέλουν να μας σκοτώσουν. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δημόσια υγεία, το έχετε αντιληφθεί αυτό. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό ότι... όμως είναι δημόσια υγεία μόνο. Είναι μια μυαλό από αυτούς τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναλγησία γενικά. Δυστυχώς, άμα πετύχει και κάποιον κακό υπάλληλο, το ζήτημα επιτείνεται. Ο συνδυασμός γίνεται. Κύριε Τσίκα. Εκρηκτικός. Ναι. Πέστε μου, τι απαντάτε σε αυτήν την ερώτηση. Ναι, όχι, τώρα. Γιατί προηγουμένως ο κύριος Τσίκα μίλησε ότι θεωρηθήκατε για το θέμα του κύριου Παπαντρέου. Ναι, αλλά ο κύριος Παπαντρέου. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Τσίκα. Με συγχωρείτε, κύριε Τσίκα. Θυχτήκατε και είπατε ότι είμαστε αναξιοπρεπείς που το πιστεύουμε. Και εγώ το πιστεύω ότι είναι αναξιοπρεπείς ο κύριος. Μα γι' αυτό ήρθα εδώ για να πω την άποψή μου. Δεν μπορεί να το πει ο ένας 180. Τώρα θέλει να το καλά, εντάξει, κύριε Τσίκα, δεν θα μιλήσουμε. Μια άλλη λύση σε αυτά τα προβλήματα, γιατί έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλά παράπονα. Το έχετε ακούσει και εσείς αυτό. Γενικώς από ανθρώπους που παίρνουν από επιτροπές για να πει και συντάξεις, για συντάξεις, για αυτά. Υπάρχουν μεγάλα θέματα γραφειοκρατικά και θέματα χρηματοδότησης, πολύ σοβαρά. Δεν κατανοώ όλα τα δεδομένα, ίσως δεν τα ξέρουμε κιόλας. Έτσι, καλά, για παράδειγμα, το θέμα ότι κάποιος είναι στο ΙΚΑ και βγαίνει στον ΟΑΕ, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Κάτι μου διαφεύγει εδώ. Έτσι, διότι αν είσαι ιδιωτικού δικαίου. Υπάλληλος, είσαι στο ΙΚΑ, δηλαδή μισθωτή εργασία. Όχι, αν είσαι, δεν ξέρετε, αν είσαι, το πούμε πολύ συνοπτικά. Ήμουνα και υπάλληλος, κύριε Τσίκα. Ήμουνα υπάλληλος και ήμουνα και είχα και δικές μου δουλειές. Και είχατε διαδοχικές. Λοιπόν, είχα διαδοχικές. Όχι, φτάνει που μου κόψανε. Αλλά εγώ δεν εξετάζω αυτό. Όχι, έχει σημασία ότι φαίνεται ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό εκεί πέρα υπήρξε μια εμπλοκή. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Εγώ εξετάζω την περιφορά του υπαλλήλου. Προφανώς είναι. Όχι, δεν είναι θέμα συμπεριφορά μόνο τη υπάλληλου. Υπάρχει σαφής απόφαση ή εκτός και αν δεν είναι τόσο σαφής η απόφαση. Τη δείξαμε. Όλα αυτά, ναι, τη δείξαμε. Λέω εκτός και αν έχει παραθυράκια η απόφαση και δεν μας το έχουν πει. Είναι σαφής η απόφαση
ότι δίδεται η σύνταξη έως ότου. Έτσι λέει, μέσα το διάβασα και εγώ. Άρα λοιπόν, εδώ αυτόματα, με συγχωρείς, Αντώνη. Αγιάνω τον 67% αναπηρία, δεν μιλάμε. Θα έπρεπε άνθρωπο, λοιπόν, αν είναι έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να υπάρχει άμεσα και μόνο επί το ακούσματι αυτής της καταγγελίας μια παρέμβαση. Α, και συγγνώμη, και κύριε αλίμονο, και ο έκαι αλίμονο, συγγνώμη να ολοκληρώσω, ο έκαι αλίμονο, αν ο κάθε άνθρωπος που πλήθεται πρέπει να βγαίνει στην τηλεόραση για να ευαισθητοποιείται η όποια ηγεσία. Για να πει, ρε, τι παιδιά, να κάνει η όχι, το αντίθετο όχι, λέω, αντίστροφο, ότι θα έπρεπε δηλαδή εδώ, διαμέσως της υπηρεσιακής οδούνας, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιο παράθυρο υπάρχει και καλύπτει μόνο, όχι μόνο της ηγεσίας, έχουμε και τον υπαλλήλο. Ο υπάλληλος μου είπε το εξής, δηλαδή με πιάσανε τα γέλια, γιατί γράφει μέσα ότι εάν λέει περάσει την επιτροπή και σου βγάλει λιγότερο από το 80, θα τα επιστρέψει. Τη λέω, από όλα αυτά που μου είπε τη υπαλλήλου, το μόνο που σε ενδιέφερε είναι αν θα επιστρέψω το 20%. Καλά, τη λέω. Ξέρει τι σημαίνει αιμοκάθαρση. Ότι αν δεν κάνω τρει μέρε μηχάνημα, πέθανα. Είσαι σε θέση, εσύ τη λέω, να μου πει ή να πει οποιοδήποτε. Άστε που σου λένε. Ότι ξέρει, δεν ξέρει, έχουν οι νεφρολόγο, δεν πηγαίνει στι επιτροπέ. Και δεν ξέρουμε ποιο θα μα εξετάσει. Θα μα εξετάσει παθολόγο, θα μα εξετάσει ουρολόγο. Δηλαδή τα πράγματα είναι τρελά αυτά, αυτά που συμβαίνουν. Αυτά τα βιώνουμε και εγώ μέσα από το σύλλογο νεφροπαθών. Ναι, αλλά ρε παιδιά, αυτά τα μισό λεπτό, κύριε Μπακαρίου. Αυτά να μην τα κρύβουμε. Σας παρακαλώ, αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Κυρία, και πολύ σοβαρά. Δηλαδή τώρα τα πολιτικά κόμματα θα κάνετε διαπιστώσεις. Όχι, δεν πρέπει να προστατεύσετε όλοι μαζί. Και η υπάλληλος είναι βασιλικότερη του βασιλέως. Και οι υπάλληλοι που γεννάνε και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω κάτι. Πού είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και ο σεβασμός στο πρόβλημα της υγείας των ανθρώπων. Δεν θα υπερασπιστώ τον υπάλληλο, αλλά όταν ο υπάλληλος. Δύο λεφτά. Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν υπάλληλο και πολύ περισσότερο σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όταν και ο υπάλληλος κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να βρεθεί εγκαλούμενος διότι δεν προέβλεψε εκείνο, διότι δεν προέβλεψε το άλλο και σου λέει γιατί εγώ. Να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ας γίνω βασιλικότερος του βασιλέως. Και εδώ θα μπει η πολιτική να μπορέσουμε γυναίκα, να αλλάξουμε από το να τρέχουν εμένα. Γιατί φαντάζεσαι να τρέχουν τον υπάλληλο αύριο και να του πούνε στο κλίμα όλο αυτό που υπάρχει στην κοινωνία σήμερα ότι ενέκρινες μία σύνταξη που δεν έπρεπε. Και να σας πω για κάτι άλλο. Και πρέπει να είμαστε ευθύς. Με παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς και πρέπει να το κοιτάξετε εκεί στον Πειραιά. Εκεί που είναι, που είναι το Πολυτεχνείου 19. Το νεοποιεί, εκεί που είναι ο ΕΟΠΗ. Εκεί που είναι η πρόνοια. Η πρόνοια. Και στον τελευταίο το όροφο νοικιάζουν το ΕΟΠΗ. Δεν έχει ασανσέρ, λέει. Όχι, δεν έχει. Και πώς ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι έτσι αυτοί. Έτσι με ανεβάσανε εμένα, ναι. Πώς ανεβοκατεβαίνουν, με τα πόδια. Ρε παιδιά, τι θέλετε δηλαδή, είστε καλά. Ένα ασανσέρ. Και το έχουν πει τώρα 3-4-5 μήνες. Το έχουμε ξαναπεί, αντρέα, από εδώ. Ένα Σάββατο πάλι από εδώ. Θα φτιάξετε, ρε παιδιά, το ασανσέρ. Υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι, ανεβοκατεβαίνουν γέροντες 70-80 χρονών το 5 ορόφους. Είστε καλά. Για πάμε στις τηλεθεατές. Κύριε Μιλονάκη, σε αυτό το σημείο που είπαμε για την υγεία. Ναι. Έτσι, βλέπω πολλά που γίνονται και από το ΙΚΑ και από τον ΟΑΕ. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει κάποιες εισφορές και δεν έχει το δικαίωμα και την πρόσβαση στην ταπεινή ιατροφαρμακευτική υποστήριξη και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ναι, αυτό θα μπορέσουμε. Μέσω της πολιτικής οδού. Θέλετε να σας πω ότι θα γίνει από το πρώτο δηλαδή, 2014. Για 100 ή για 200 ευρώ ετησίως ναι. Δεν δικαιούνται άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν ενώ κάποιοι άλλοι πηγαίνουν. Ωραία. Ακόμη θέλετε και αλλοδαπή και ας μην το πάσουμε. Αλλοδαπή, ναι. Και ας μην το θέσουμε ρατσιστικά. Θέλετε να μάθετε κάτι το οποίο ίσως δεν το γνωρίζετε. Παρακαλώ. Από 1η-1η-14 υπολογίζουν επειδή τα κέρδη των νοσοκομείων, τα έσοδα των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ μικρά. Υπολογίζουν το 5 ευρώ που δίνει ο κάθε ένας που πάει στο νοσοκομείο να εξεταστεί. Αντρέα, 25. 25 ευρώ πουλά. Πού θα βρεθούν, για κάθε εξέταση. Για κάθε εξέταση, να δούμε αν θα το περάσουν. Τι πώς θα το περάσουν, Δεν θα το περάσουν. Ωραία. Η κυρία Γεωργιάδου, καλησπέρα κυρία Γεωργιάδου. Κύριε Μιλονάκη, συγχαρητήρια. Σαν εσάς έπρεπε να είχαμε ανθρώπους στη Βουλή. Όχι αυτοί που αφήστε είναι. Αφήστε αυτά. Δεν βγαίνω εγώ στη Βουλή. Αφήστε, το ξέρω που δεν βγαίνετε, αλλά είστε ειλικρινείς και είστε δραστήριος. Είδα την εικόνα του Παπανδρέα εδώ και λίγα του κάνανε. Έπρεπε να το σκίσουν το κεφάλι. Αλλά ο ιδιαίτερος εκεί του Πασόκ υποστηρίζει. Καλά, ο άνθρωπος είπε την άποψή του. Δεν είπε την άποψή του. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Αυτοί βγήκανε για να υποστηρίξουν μόνο το κόμμα του. Στην Ελλάδα δεν έχουν ανάγκη να την υποστηρίξουν. Και όσοι είναι διορισμένοι από το Πασόκ είναι γαντζωμένοι. Ρωτάνε μας πώς την περνάμε. Αρρώστιες επάνω και δεν έχουμε λεφτά να γιατρευτούμε. Ύστερα
λένε ότι διώχνουν τους υπαλλήλους που πάνε και υπογράφουν και δεν δουλεύουν. Ο Παπανδρέας από πού δουλεύει? Στην Αμερική δουλεύει, εδώ έρχεται, πληρώνεται. Τι δουλειά έχει εδώ και στην Αμερική? Μάλιστα. Γι' αυτό να δεν υπάρχει νόμος. Να είστε καλά, και γιατί τους έχουμε εμείς εδώ τους βουλευτές σε μία μικρή χώρα, 300 άτομα κι άλλοι πόσοι είναι υπάλληλοι. 100 βουλευτές και παραπάνω είναι, δεν αξίζει να είναι παραπάνω εδώ. Μάλιστα. Και αν δεν μπορούν να κουμαντάρουν την Ελλάδα, να ξεξάψουν τον Παπαδόπουλο, να βάλει μία σειρά ο Παπαδόπουλος, είτε εμείς θα καταστραφούμε όλοι. Και πάμε και στις διδακτορίες, καήκαμε. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να καταφέρουμε με τη δημοκρατία μας. Πάμε στην κυρία Γινίδου. Καλησπέρα, κυρία Γινίδου. Καλησπέρα, κύριε Μελωνάκη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας πω ότι είχα περάσει από... Έχω ένα πρόβλημα υγείας, ορθοπαιδικό και ψυχολογικό. Ναι. Πέρασα από το νοσοκομείο Χαλκίδος πριν 2 χρόνια και μου δώσαν το 67. Σας δώσανε? Τώρα έληξε το 67. Ναι. Τώρα έληξε και πέρασα από τα ΚΕΠΑ. Με ταλαιπωρήσανε 7-8 μήνες. Ναι. Και τώρα πέρασα προχθές να πάρω την απόφαση. Ένα μπακαλόχαρτο βέβαια, που δεν γράφει καν γιατρό μέσα. Ναι. Ποιος γιατρός με εξέτασε? Μπακάλις, Μανάβης, Χασάπης, τι ήταν αυτός? Ναι. Και με κόψανε. Καλά, αυτό είναι σύνηθες, κυρία Γινίτου, τώρα πλέον. Είναι σύνηθες, το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Το 67,5% το γίνεται εύκολα 50% ή 40%. Πάρα πολύ εύκολα. Ναι, αλλά το θέμα το ψυχολογικό, κύριε Μιλωνάκη, δεν νομίζω ότι το περνάμε και απαρατήρητο. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ τάση φυγής. Εγώ τάση... Με τρέχει ο άντρας μου συνέχεια στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ο άντρας μου ανάπηρος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μόνο αυτοί να τρώνε. Κυρία Γινίδου, ας μας δώσουν για τα φάρμακά μας τουλάχιστον. Να μην τα πληρώνουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να πούμε τώρα εδώ πέρα, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Ο κύριος Παγανιώτης. Κύριε Παγανιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Μιλωνάκη, θέλω να αναφερθώ στο θέμα του άσχητου πληστηριασμών. Αυτό είναι σίγουρο, θα ξεκινήσει από το 14 που λένε? Όχι, μισό λεπτό, για να μην. Η Τρόικα, είπαμε, οι δανειστές εκβιάζουν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Πρέπει να ψηφιστεί, να περάσει από τη Βουλή. Η άρση των πληστηριασμών. Ο κύριος Τσίχας εδώ, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, που είναι στην Κεντρική Επιτροπή, μας βεβαιώνει ότι αποκλείεται να περάσει κάτω από 200.000 ευρώ. Εσείς το πιστεύετε, τον κύριο Τσίχα, κύριε Πρόναγη? Εγώ δεν πιστεύω κανέναν πλέον. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μην πιστεύουμε πλέον κανέναν, κύριο Πρόναγη. Δεν είναι δικό μου θέμα να πιστέψω ή όχι. Όχι, προς Θεού. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και καλό θέμα... θα είναι να μην ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αν ξεκινήσει θα γίνει γαϊτανάκι. Αυτό είναι γεγονός. Εκτός αν μπουν δικλείδες ασφαλείας. Είπαμε προηγουμένως, αν έχει ένας μία βίλα και έχει πάρει ένα δάνειο 1 εκατομμύριο ευρώ και έχει και 200.000 εισόδημα, 100.000 εισόδημα ετήσιο και δεν πληρώνει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αυτή είναι, αλλά είναι η οικογένεια, για τον κύριο Μιλωνάκη. Δεν μιλάμε για αυτά. Αυτά είναι εγκληματικό. Είπε δεν θα ψηφιστούν. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι άλλοι. Οι οικογένειοι άνθρωποι οι οποίοι του έχουν μειώσει του μισθού του. Ακριβώς. Τι θα γίνει αυτό, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Πού θα πάει αυτό το πράγμα άλλο? Να είστε καλά, κύριε Παγανιώτη. Εμείς θα το κοιτάμε από εδώ πέρα και θα είμαστε κοντά. Ο κύριος Παναγιώτου, καλησπέρα, κύριε Παναγιώτου. Κύριε Μιλωνάκη, επιγραμματικά πάρα πολύ γρήγορα 3-4 πραγματάκια. Ναι. Το πρώτο αφορά στο κύριο εκεί εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά πρέπει να ντρέπονται και λιγάκι που βγαίνουν και μιλάνε. Διότι μας θύμισε το να ύμνει στο Μάτσα, όταν σε μια πολύ καλή ελληνική ταινία έλεγε στους συγχωριανούς του εκεί πέρα ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να επικαλείτε τώρα ότι ο Φούχτελ και ο Ράχεμπαχ είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να δώσουν τεχνογνωσία στην Ελλάδα, οι ολετήρες και οι καταστροφείς του ελληνικού λαού, αυτό πάει πολύ. Κύριε Μιλωνάκη, ο κύριος Ομπάμα μίλησε για λιτότητα η οποία δεν βγάζει πουθενά. Αυτό δεν το είπε για κάποια εξωγήινα όντα, απευθυνόντας τον κύριο Σαμαρά, στο φερόμενο ως πρωθυπουργό, διότι αυτός εφαρμόζει αυτή την ανθρωποκτόνο και εθνοκτόνο πολιτική λιτότητος. Κύριε Μιλωνάκη, οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι. Αυτή τη στιγμή ο φερόμενος θεσμός της δικαιοσύνης πνέει τα λίστια, θα έλεγα. Διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που παράγει είναι ένα δίκαιο κατοχικών δυνάμεων. Συνεπικουρεί εκείνο το θεσμό της Βουλής, όπου οι νόμοι οι οποίοι παράγονται δεν είναι τίποτα άλλο από το ξένο δίκαιο.
Και αν αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή. Εγώ νομίζω όμως, κύριε Παναγιώτη, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι δεν είναι φερόμενη. Ο θεσμός, ο δικαιοσύνης, δεν είναι φερόμενος. Τονίζω τη μετοχή, είναι κύριε Μιλωνάκη, την τονίζω τη μετοχή. Θεσμός, να πω κάτι, κύριε Παναγιώτη, με συγχωρείτε, αλλά είναι θεσμός και μάλιστα τώρα με το καινούριο, εάν περάσει αυτό, εύχομαι να μην περάσει, με τους ανακριτές οι οποίοι θα μπαίνουν στη θέση των δικαστών για να δούνε ποια σπίτια πρέπει να βγουν σε πλησιρισμό ή όχι, θα είναι χειρότερα η δικαιοσύνη, κύριε νομίζω, έχει αποδείξει ότι στέκεται στο ύψος της. Τώρα, αν γίνονται και ορισμένα. Μισό λεπτό. Όσον αφορά αυτό που είπατε, επειδή δεν θέλω να μένουν σκιές, δεν έχουν καμία θέση οι δικαστές, καμία σχέση με αυτό το οποίο ψηφίζουν στη Βουλή. Κύριε Μιλωνάκη, όταν απευθύνθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος για τα μνημόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα βγάλανε συνταγματικά. Και την επομένη ο πρόεδρος της έγινε πρωθυπουργός. Μην τα ξεχνάμε αυτά, κύριε Μιλωνάκη. Σωστό αυτό, αλλά δεν είναι συλλήβδη, είναι δικαιοσύνη. Ναι, όχι συλλήβδη, μερικές εξαιρέσεις. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, δεν έχω άλλο χρόνο, με συγχωρείτε, γιατί γίνεται ένας χαμός. Πάμε και, και στον κύριο Βιολατζή. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα. Είμαι σε αναπηρία είμαι. Εντάξει, έχω αρρωτιασμένο πόδι από το γόνατο και κάτω. Πέρυσι μου στείλανε απόφαση ότι είναι καλό να εργαστώ. Εντάξει. Έχω να πάρω το ΕΚΑΣ 11, 12 και 13. Και μου βγάλανε το τίσιο εισόδημά μου είναι 269 ευρώ το μήνα. Με συγχωρείτε, τι αναπηρία έχετε? Από το γόνατο και κάτω κομμένο το πόδι μου. Και μου στείλανε απόφαση ότι είμαι καλός αργαφό. Είναι πολύ καλά ο άνθρωπος. Του είπατε αυτού του υπαλλήλου εκεί πέρα ή της Επιτροπής? Να σας πω κάτι. Ότι αν είχε κομμένο το πόδι θα μπορούσε να εργαστεί, το ρωτήσατε? Να σας πω κάτι, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που έχουν χαλάσει την εικόνα της Ελλάδος. Οι υπάλληλοι, όταν τους μιλάς, σου μιλάνε με έναν τρόπο, λες και τους χρωστάνε λεφτά. Εντάξει, λοιπόν, μου χρωστάνε και ξέρετε τι μου βγάλανε κάθια το 11, με 3.000 σε ένα ετήσιο, 200 ευρώ. Να πληρώσει. 200 ευρώ παίρνετε το μήνα? Όχι, το χρόνο! Α, το χρόνο. Ναι, με 3.000 ετήσιο εισόδημα. Και υπάλληλος, ξέρετε τι μου είπατε. Ξέρετε τι μου είπε υπάλληλος. Όσο πιο λίγα παίρνετε, τόσο πιο λίγα λεφτά θα πάρετε. Με ένα κοινικό τρόπο. Κύριε Βιολατζή, να είστε καλά, να είστε καλά. Υπομονή, υπομονή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε να συνδεθούμε και με την Ιθάκη να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα με τον Δήμαρχο και τους υπαλλήλους του. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανένας ειλικρινά. Και παιδιά, προσέξτε τους ανθρώπους, γιατί να θυμάστε ένα πράγμα. Εκεί που είναι κάποιος, μπορεί να έρθουμε όλοι μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Για να έρθετε με κομμένο πόδι, να δω πώς μπορείτε να δουλέψετε. Καταλάβατε, για να είστε καρκινοπαθείς. Να δω πώς μπορείτε να δουλέψετε ή να πάρετε τα φάρμακά σας χωρίς λεφτά και να είστε αιμοκαθορούμενοι με αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα και να μην έχετε να φάτε. Εκεί που είναι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έρθουμε όλοι μας ανά πάση στιγμή. Αυτό σας λέω μόνο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Andreadis Home Stores. Καναπές γωνία που γίνεται κρεβάτι ζωή σε 4 χρώματα, μόνο 490 ευρώ. Χρωματιστά ποτήρια νερού σε 6 τεμαχίων, μόνο 4,90. Ταπέτο σε 6 χρώματα, μόνο 4,90. Τραπεζαρία αλουμινίου 9 τεμαχίων, μόνο 299 ευρώ. Andreadis Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας. Επισκεφτείτε το νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα homestores.gr. Με λένε Κατερίνα και είμαι γυμνάστρια. Κάθε μέρα τα πόδια μου καταπονούνται μέσα σε κλειστά αθλητικά παπούτσια. Τα πέλματά μου σκληρά και αντιαισθητικά. Τώρα, με τη γερμανική λοσιόν και την κρέμα Medfus και μόλις 15 λεπτά από το χρόνο μου, έχω τις μαλακές φτέρνες που θέλει κάθε γυναίκα. Medfus, η άμεση, εύκολη και ακίνδυνη λύση για την απομάκρυνση των σκληρύνσεων. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες. Ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σας. Με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ.
100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το με ποσότητα αριθμημένο φιαλό. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Καλέργης. Γερά. Αντισεισμικά ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Made for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Προσφορές στα είδη υγιεινής. Μην τσιμπάτε. Μόνο στην Κρέστα. Μπάνιο 20 τετραγωνικά μέτρα με πλακάκια και όλα τα είδη υγιεινής. Μόνο 390 ευρώ. Κρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά, Μενίδη, Άλιμος, Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και πάλι και σας ενημερώνω, κυρίες και κύριοι, ότι συνεχίζεται η εξέγερση στην Αμυγδαλέζα. Πηγαίνουν, κατευθύνονται εκεί τα ΜΑΤ. Διότι φοβούνται και μην τυχόν και την κοπανίσουνε. Μην τυχόν και φύγουνε. Και τους ψάχνουνε μετά στους γύρω δρόμους. Και πού τους βρεις μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει έντονο λοιπόν πρόβλημα εκεί. Θα το δούμε και με συνέχεια μέχρι να κλείσουμε το δελτίο μας. Και πάω στον κύριο Παπαχρήστο. Το μέλος της ΔΣ της ΟΛΜΕ. Κύριε Παπαχρήστο, θέλω να σας παρακαλώ να μου πείτε διαθεσιμότητες, κινητικότητες. Τα σχολιά, πολλά σχολιά συνυκνώνονται, δηλαδή κλείνουν δημοτικά, νήπια και βέβαια κλείνουν τώρα και λύκεια και γυμνάσια. Έτσι σε όλη τη χώρα, ορισμένα 112 νομίζω λύκεια κτλ. Ποια είναι η αλλαγή η οποία επέρχεται στο σχολείο και αν από το Σεπτέμβριο, επειδή το ρώτησε και στο διάλειμμα ο Ανδρέας Καψαβέλης, ανοίξουν τα σχολεία κανονικά. Καταρχάς έχουμε για πρώτη φορά αποχώρηση 2.500 εκπαιδευτικών οι οποίοι απολύονται. Καταργούνται οι ειδικότητες στα τεχνικά λύκεια και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτές οι ειδικότητες μεταφέρονται στα ΙΕΚ. Πολλά μάλιστα ιδιωτικά ΙΕΚ έχουν αρχίσει και κάνουν πάρτι γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται η πελατεία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Υπουργός είχε κάνει σειρά δηλώσεων ότι δεν πρόκειται να πειραχτεί ο χώρος της εκπαίδευσης. Δυστυχώς όμως η λογική των περικοπών του μισθολογικού κόστους οδήγησε στο να καταργηθούν ολόκληρες ειδικότητες από τα τεχνικά σχολεία. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχουμε βίαια μετακίνηση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι στο να πάνε κάποιοι οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε διοικητικές θέσεις γιατί αν για πολλά χρόνια δεν ασκείς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι προφανές ότι είναι καλύτερα να γίνεις διοικητικός υπάλληλος αφού υποστηρίζεις την εκπαίδευση από αυτόν τον τομέα. Όμως κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις διαθεσιμότητες πολύτεκνοι και κάποιες άλλες κατηγορίες, διέως οδηγούνται στο να γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι. Άρα για να καταλάβουμε, κύριε Παπαχρήστο, η κυβέρνηση τι θέλει να κάνει. Θέλει να πάρει ορισμένους και να τους τοποθετήσει σε άλλα, δηλαδή διοικητικούς υπαλλήλους, γραφιάδες, δηλαδή καθηγητές. Καταρχάς διαλύεται... Μάλιστα. Και με τι μισθό. Φεύγουν ο άλλος με 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ. Να σας με πω, τι μισθό θα έρθει. Καταρχάς, συρρυκνώνει την τεχνική εκπαίδευση, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Πάει, δεν τελείως, το είπατε. Πάνε στα ΙΕΚ, αλλά και τα δημόσια δεν είναι... Πληρώνεις και στα δημόσια. 800 ευρώ πληρώνεις στα δημόσια, στα ιδιωτικά ΙΕΚ κατ' ελάχιστον πηγαίνει 300 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης περνάει στους ιδιώτες. Τώρα, από την άλλη πλευρά, με την αύξηση του ωραρίου για την οποία εμείς είχαμε
επαναστατήσει και κάποιοι εκ των συναδέλφων σας μας είχαν κατηγορήσει ότι για 2 ώρες κάνετε αυτό το σαματά. Δεν ήταν φυσικά οι 2 ώρες παραπάνω διδασκαλίας. Ήταν το γεγονός ότι κλείσανε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. 10.000 συμβασιούχοι ήδη έχουν απολυθεί και δεν πρόκειται να προσληφθούν, γιατί τις θέσεις τους θα τις καλύψουν οι μόνιμοι με την αύξηση του ωραρίου. Και επιπλέον γύρω στις 4 με 5.000 εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν βία από τις περιοχές τους να πάνε να καλύψουν τα νησιά, τις ακριτικές περιοχές της χώρας. Τα κενά λοιπόν τα οποία προέκυψαν από την περιστολή του μισθολογικού κόστους και τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτοί που είναι σε διαθεσιμότητα, υπάρχει πιθανότητα για να πάω στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού βλέπουμε τι γίνεται στα σχολιά, έτσι στην παιδεία, είδαμε στην υγεία, τα είδαμε τα χάλια, βλέπουμε στην παιδεία τα χάλια μας. 2 ερωτήσεις θέλω να μου απαντήσετε όμως. Με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Τι θα γίνει με τα, αυτό που είχε ρωτήσει η μισή από αυτούς που είναι με τα σχολεία, αν ανοίξουν το Σεπτέμβριο ή αν θα μπούμε σε, σε παιδιακές κινητοποιήσεις. Αυτό δεν ρώτησε, Αντρέα. Γιατί ο κ. Χωσφάκης μας είχε πει την άλλη φορά ότι ακριβώς. Θα αρχίσουν απεργίες αμέσως με την έναρξη. Και αν αυτοί οι οποίοι είναι στη διαθεσιμότητα πιστεύετε ότι θα επαναπροσληφθούν. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι μεγάλο μέρος, ίσως το 40% των συναδέλφων αυτών, θα απολυθούν. Και κάποιοι θα οδηγηθούν σε επιλογές. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως για το αντίθετο. Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτούς που λέει ότι θα πάνε ως ορομίστιους, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνεις ένα μόνιμο υπάλληλο, τον απολύεις και μετά του λες ότι θα πας να γίνεις ορομίστιος στα κρατικά ΙΕΚ. Δηλαδή από 1.000 ευρώ που παίρνει ο καθηγητής, γιατί δεν παίρνει παραπάνω, ο μέσος θα μπουν 400, θα πάει με 400 ευρώ. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό. Χωρίς βέβαια να έχεις και εργασιακή. Κινητοποίηση θα κάνετε από Σεπτέμβριο. Είναι προφανές ότι εμείς θα αντιδράσουμε στην όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές και οι απολύσεις οι οποίες έγιναν, αλλά και οι αλλαγές οι οποίες επηρέασαν τους μαθητές μας. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα των καθηγητών, είναι ειδικότητες, όπως οι ειδικότητες αυτές των ιατρικών επαγγελμάτων, τα νοσηλευτικά επαγγελμάτα, τα οποία τα επέλεγαν πολλοί μαθητές. Άρα λοιπόν θίγεται και ο κόσμος, θίγονται οι μαθητές. Θα επανέλθουμε. Για να πάμε στην Ιθάκη, στο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κασιανό. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, στείλατε μία επιστολή προς τους υπαλλήλους του Δήμου σας. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τι παράπονο έχετε από τους υπαλλήλους του Δήμου σας? Γιατί η επιστολή αυτή είναι αιχμηρότατη. Τους λέτε ότι υπάρχουν πολλοί άνεργοι με περισσότερα προσόντα και πτυχία από εσάς, με κέφι για δουλειά. Περιμένουν να σας αντικαταστήσουν. Άρα λοιπόν, εσείς στο Δήμο σας, από ό,τι φαίνεται, δεν έχετε ανθρώπους με προσόντα, δεν έχετε ανθρώπους με κέφι για δουλειά και πρέπει να αντικατασταθούν. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς έτσι, έτσι. Για πέστε μου, γιατί. Γιατί, για πέστε μας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να σας πω ότι είμαι καινούριο στο Κουρμπέτι. 2 χρόνια πολιτικός, παρέλαβα ένα δήμο με έναν οργανισμό 116 άτομα, μειώθηκα στα 61, αυτή τη στιγμή έχω 45 και κανένας από αυτούς πραγματικά δεν ξέρει να κάνει για αυτό που προσλήφθηκε να κάνει. Εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Αυτή η καταγγελία δεν έχει ξαναγίνει από δήμαρχο. Πρέπει να την τεκμηριώσει, ναι. Γιατί όμως, εδώ θα τον βοηθήσουμε λίγο, Ανδρέα, τον κύριο Δήμαρχο, επειδή είναι και με Skype, αλλά νομίζω ότι τον βλέπουμε και τον ακούμε καθαρά. Έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, για να σε ενημερώσει και τον κόσμο. Έχει ψηφιστεί λοιπόν από το Δήμο Ιθάκης, μέσα στον προϋπολογισμό, περίπου 7.200.000 για διάφορα έργα, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Βεβαίως. Μάλιστα. Τα έργα αυτά είναι για το γυροκομείο, για το δρόμο του Μάρμακα, για το δρόμο του Αγίου Αθανασίου, για το δρόμο του Μοναστήρι Ταξιαρχών κτλ. Δηλαδή ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως. Μάλιστα. Και τους κατηγορείτε ότι δεν έχουν υλοποιήσει τον προϋπολογισμό οι υπάλληλοι και φτάνει και μέχρι τον Νοέμβριο, αν δεν το έχουν κάνει, να παραιτηθούν όλοι. Καλύτερα θα ήταν. Ναι. Δηλαδή γιατί δεν κάνει, σας έχουν κάνει πόλεμο εκεί πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, το κλίμα είναι γενικό. Λίγα ξέρω βέβαια για τους υπόλοιπους Δήμους, θα μιλήσω μόνο για το δικό μου το Δήμο. Το δικό. Με τη μείωση των απολαβών, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν φτάσει σε ένα αρκετά σοβαρό δίλημα. Ναι. Να καθίσουν στο
στο Δήμο με 9 κατοστάρικα δεν τους φτάνουν. Εάν φύγουν δεν βρίσκουν πουθενά δουλειά. Και έτσι γενικά υπάρχει ένα κλίμα, θα έλεγα, απογοήτευσης από όλους τους υπαλλήλους. Και κάθονται, μάλλον θα έλεγα, επιστρέψαμε σε ένα παλιό σύστημα κομμουνιστικό που έλεγε ότι εμείς κάνουμε ό,τι τους πληρώνουμε και αυτοί κάνουν ό,τι δουλεύουν. Μόνο που δεν φταίνε πρωτίστως οι υπάλληλοι γι' αυτό, θα συμφωνήσετε φαντάζομαι. Κοιτάξτε, επειδή δίνεται και μια πολιτική. Ρίζεσαι πολύ πιο βαθιές. Όντας και εγώ οικονομολόγος μπορώ να εκφέρω γνώμες. Πραγματικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ πιο μεγάλες ριζικές αλλαγές. Θα έπρεπε η ανακατάταξη των υπαλλήλων να γίνει βάσει κριτηρίων με αντίστοιχες γνώσεις για τη θέση που καταλαμβάνει. Πραγματικά αυτό το ανακάρτημα δεν βοηθάει κανέναν, ακόμα και οι μετατάξεις που μιλάμε, έχω ζητήσει πάρα πολλές, δεν μου έχουν έρθει βέβαια κανένας. Πραγματικά αυτό το ανακάρτημα δεν βοηθάει. Θα έλεγα ότι ειδικά στους δημοσίους υπαλλήλους θα έπρεπε να πηθεί ένα, θα έλεγα, τσεκούρι, χωρίς μείωση των απολαβών τους, να διαλεχτούν οι καλύτεροι, οι άριστοι, αυτοί που έχουν κέφι για δουλειά, διότι τώρα φτάσαμε σε αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, πρώτη φορά, και δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τσίκας, ο κύριος Μακαρίου, πρώτη φορά ακούω Δήμαρχο να καταγγέλει ευθέως όλους τους υπαλλήλους του ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν δουλεύουν. Και τώρα εδώ τι γίνεται, ή πρέπει να τους παρετήσετε όλους, να τους απολύσετε όλους, ή πρέπει να πείτε, ρε παιδιά, φεύγω εγώ αφού εσείς είσαστε άχρηστοι, να φύγω κι εγώ να πω. Τι γίνεται με εσάς εδώ? Κοιτάξτε να δείτε. Συνηθίζω να λέω ότι ανέλαβα να διοικήσω περίπου, όπως σας είπα, 50 υπαλλήλους, τους οποίους δεν τους προσέλαβα εγώ, δεν τους πληρώνω εγώ, δεν τους αξιολόγησα εγώ. Καταλάβατε, άλλος. Δηλαδή, αν τους προσλάβανε ο Δήμαρχος τώρα, θα ήταν καλύτεροι, θα είχαν περάσει από. Προφανώς για να το λέει αξιολόγηση. Πάντως αυτό, Αντρέα, πάντως, θεωρείται παράλογο τώρα να είναι όλοι ανίκανοι σε μια υπηρεσία. Εκτός αν σας κάνουν πόλεμο, κύριε Δήμαρχε, και δεν δουλεύει κανένας εκεί πέρα. Δηλαδή ο προϋπολογισμός. Δεν μπορεί να αναφέρει κανείς το 90% του 100% των υπαλλήλων. Συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή από τα έργα αυτά που έχετε στον προϋπολογισμό και υπάρχουν τα χρήματα από ό,τι λέτε εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχουν. Περιμένουν στο χρηματοκιβώτιο 6 εκατομμύρια. Μπράβο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε. Δεν μπορείτε να τα χαλάσετε. Βέβαια. Άμα τα δώσετε εδώ, θα τα δώσουμε στον κόσμο που πεινάει. Και εμείς στην Ιθάκη τα χρειαζόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται. Δεν υπάρχουν πεινασμένοι στην Ιθάκη? Φτωχοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δώστε τα εκεί. Α, μην μείνουν, κρίμα είναι τα χρήματα. Λοιπόν, από τα 7 εκατομμύρια δώσαν 50.000 για συσίδιο. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι. Κύριε Τσίκα, να πείτε κάτι, κύριε Μακαρίου. Τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πώς δουλεύουν? Δηλαδή, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των επιτροπών, να βοηθήσουν τον Δήμαρχο? Αφού είστε μόνος, κύριε Δήμαρχε, το Δημοτικό Συμβούλιο, η συμπολίτευση δική σας, η παράταξη, δεν σας βοηθάει? Όλοι βοηθάνε, βεβαίως, και αποφασίζουν για όποια. Και δεν μπορείτε να κατευθύνετε 50 ανθρώπους τώρα? Μα σου λέει είναι άχρηστοι, δεν έχουν και ποια δουλειά. Δεν ξέρει καθένας τίποτα από αυτά που πρέπει να κάνουν. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός προφανώς, έτσι δεν είναι? Πληρώνονται, δεν πληρώνονται? Όλοι πληρώνονται. Όλοι πληρώνονται. Γιατί να μην πληρωθούν? Αυτό έλειπε. Κύριε Τσίκα. Εντάξτε, φυσικά δεν τους ξέρει κανένας μας εδώ, ούτε τους εργαζόμενους. Δεν τους ξέρουμε. Τον κύριο Δήμαρχο να. Και άρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμη. Όμως, σημασία έχει το εξής. Όλοι οι Έλληνες περνάμε δύσκολες στιγμές. Πρέπει να προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας και να δουλεύουμε. Ειδικά όσοι πληρώνονται από το φορολογούμενο πολίτη, που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι. Και βεβαίως χρειάζεται να υπάρχει αξιοποίηση των ικανοτήτων και των ταλέντων των υπαλλήλων σε συγκεκριμένους τομείς. Ότι πράγματι πολλές φορές δεν αξιοποιούνται, δεν ξέρουν άλλα πράγματα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ή υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν παραπάνω προσωπικό και δεν γίνεται δουλειά, ή υπηρεσίες που έχουν πολύ λιγότερο προσωπικό και οι υπάλληλοι φορτώνονται και οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται. Επομένως, συνολικά η αξιολόγηση των δομών, των υπηρεσιών και των υπαλλήλων είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάντως, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια αφοριστική λογική ότι 50 στους 50 υπαλλήλους. Θα το ψάξουμε, κύριε Παπαχρήστο. Κύριε Δήμαρχε, να ξέρετε ότι θα πάρουμε τα τηλέφωνα εκεί στον κόσμο για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους υπαλλήλους,
Τώρα τη Δευτέρα πώς θα εμφανιστείτε εκεί στο Δημαρχείο? Θα σας περιμένουν οι υπάλληλοι να σας πούνε ότι μας έκανες ρεζίλη, κύριε Δημαρχέ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβλημα. Σας είπα το κακό είναι γενικό, δεν είναι μόνο στους δικούς μου υπαλλήλους. Δεν έχω ακούσει το γενικό πνεύμα που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Πάντως, το πνεύμα, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να ισχύει γενικώς, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή αφορά το δικό σας τώρα Δήμο. Ο Δήμαρχος, που είναι ένα είδος μάνατζερ στο Δήμο, θεωρείτε ότι δεν έχει καθήκον και ο ίδιος να μπορεί να εμπνεύσει και να παρακινήσει και να παροτρύνει σε ένα χώρο, σε έναν τόπο μικρό, όπως είναι η Ιθάκη, η ιστορική Ιθάκη κιόλας, δεν είναι ένας τυχαίος δήμος. Δεν είναι ένα και τουρισμό τώρα το καλοκαίρι και τα... Ένα συγκεκριμένο μέρος, έτσι. Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος ο μάνατζερ του Δήμου να δώσει μια έμφαση στην παρότρινση των υπαλλήλων που τέλος πάντων γνωρίζεστε κιόλας. Μικρός τόπος είστε, ούτως ώστε να βοηθήσουν παρά να μπαίνουν σε μια αναμέτρηση τέτοιου τύπου. Βεβαίως, σας είπα, μου αποκλείεται από την αρχή την ικανότητα το να βάλω τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Να, το είπε. Το καταλάβατε, μου το απαγορεύετε. Και από ό,τι ξέρω απαγορεύεται και σε όλους τους Δήμους, να μην πω και σε όλα τα Υπουργεία. Μάλιστα. Αν λοιπόν θα πρέπει αυτή η ανακατάταξη, δεν μπορεί να γίνει από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι αδύνατο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα το δούμε. Και αν εξετάστηκε λίγο παρακάτω, ναι, θα δείτε ότι τα περισσότερα κράτη που δεν έχουν κρίσει αυτή τη στιγμή είναι όσα έχουν ισχυρή αυτοδιοίκηση. Τι μου δώσατε να διοικήσω 60 άτομα όταν δεν μπορώ να βάλω τον κατάλληλο στην κατάλληλη θέση? Κύριε Δήμαρχε, πάντως ειλικρινά σας μιλάω, θα το δούμε το θέμα. Θα φωνάξουμε και άλλους δημάρχους εδώ πέρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, ίσως πρέπει να θεωρήσουμε πολλά όλοι μας για πολλούς. Διότι αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να έχει Ιθάκη καλοκαιριάτικα και να μην έχουν φτιάξει τον δρόμο αυτόν που λέτε, 2-3 δρόμους με άσφαλτο, από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή να βαριέται ο υπάλληλος να δουλέψει ή να κάνει μια προσπάθεια να τρέξει, να βγει έξω, να κυνηγεί στον εργολάβο, δεν ξέρω ποιον κτλ. Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία σας. Πάρα πολύ. Είναι, γι' αυτό όταν είναι όντως πολύ σοβαρή. Χαίρομαι που την πιάσατε. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα παρατήθηκαν 25 δημάρχοι. Ένας από τους λόγους ήταν κι αυτός. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Θα το ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση, διότι θέλουμε να έχουν δύναμη οι Δήμοι. Πάντως, δεν ξέρω, είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Και εγώ δίνω συγχαρητήρια. Αν έτσι τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ακόμα πιο σοβαρά από ό,τι φανταζόμαστε μερικοί. Διότι δεν μπορεί ένα δήμαρχο να σου. Είναι το κλειδί τη κρίση αυτό το πράγμα. Το κλειδί τη κρίση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Και χαιρετισμού στην Ιθάκη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και από Δευτέρα. Πρώτε ο Θεός. Να είστε καλά. Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι ασίδωτη η δημόσια υπάλληλη ή η δημοτική υπάλληλη. Ο υπάλληλος ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, υπάρχουν συγκεκριμένες πειθαρχικές διαδικασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο κ. Δήμαρχος. Οπότε ο κ. Δήμαρχος δεν μπορεί να βγάζει τέτοια φιρμάνια. Εάν υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, έπρεπε και αυτός ως Δήμαρχος να αναλάβει τις ευθύνες του. Εκτός αυτού, έχει ζητηθεί από τους Δημάρχους από την αρχή του χρόνου να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες, τις δομές τους και το προσωπικό τους. Από πέρυσι. Έτσι, λοιπόν, επομένως, άρα έχουν ρόλο. Και να στείλουν στον κύριο Μανιτάκη έτσι, τα στοιχεία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν δήμοι που έχουν περισσότερη ανάγκη, έτσι όπως παράδειγμα σε άλλα νησιά ή σε άλλα μέρη, ορεινά, δύσκολα κτλ. Ο Δήμαρχος όμως εξηγήθηκε από την αρχή. Πέστε μας και δύο λόγια, κύριε Μακαρίου, για την Εύβοια. Όχι, θα πω και για την Εύβοια. Συγγνώμη. Ένα λεπτό θέλω να. Μην ανοίγουμε όμως και την κερκόπορτα της διαθεσιμότητας. Διότι αν το πάρουμε έτσι υποκλίμακα. Όχι έτσι. Έτσι είναι. Υποκλίμακα την Ιθάκη και αρχίζουμε πάρουμε την περιφέρεια, πάρουμε το κράτος. Είναι σαν να θέτει σε διαθεσιμότητα. Έτσι, σε διαθεσιμότητα του κοινού. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαχρήστο. Να είστε καλά, κύριε Παπαχρήστο. Να είστε καλά. Και εύχομαι, θα το παρακολουθούμε το θέμα και εύχομαι να τα ξαναπούμε και να πάμε. Να μην αρχίσουμε το Σεπτέμβριο με κοιτάξτε, κινητοποίηση να, είναι αμαρτία για τα παιδιά ξέρετε, και για τους δασκάλους. Να ξέρετε, όπως και την κινητοποίηση την οποία επιχειρήσαμε να κάνουμε και μας επιστράτευσαν, ωραία, ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να ταλαιπωρούμε τους μαθητές. Βρείτε. Και με τους μαθητές εμείς είμαστε στο ίδιο χώρο. Ωραία. Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία είναι μακριά από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά. Να ευχαριστώ τον Σταύρο του Μακαρίου.
Ευχαριστώ. Η Εύη έχει προβλήματα. Πολλά έχει προβλήματα. Τα πληρώπληκτα δάνεια τώρα μαζί με την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Θα κάνουμε ένα θέμα αυτή την εβδομάδα. Δεν και θα έχει λεφτά ο κόσμος να πληρώσει τις βασικές υποχρεώσεις. Θέλει, έρχεται τώρα το κράτος, ζητάει και τα πληρώπληκτα δάνεια. Τι τα έδωσε. Είμαστε άλλο κατάσταση... αυτό με τα πληρώπληκτα δάνεια. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό είναι ο λόγος για το οποίο το λέω. Αυτό το θέμα το κάνουμε αυτή την εβδομάδα με τα πληρώπληκτα δάνεια που τα θα είναι ευχή. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Τσίκα. Να είστε καλά, κύριε Τσίκα μου. Να είστε καλά και εύχομαι. Τουλάχιστον αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα να τα ακούνε αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα ακούνε. Και αυτό που είπατε να γίνει πρέπει πραγματικότητα. Να μην περάσει η άρση των πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία κάτω από 200. Δεσμευτήκαμε. Η ανεξάρτητη έλυση από πριν. Ωραία. Και να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του αποκαλυπτικού δελτίου του Σαββάτου. Να είστε όλοι καλά. Τη Δευτέρα θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.